11 Δεκεμβρίου πια. Έχουμε μπει για τα καλά στα προεωρό. Πριν τις γιορτές, τέλος πάντων. Γιατί παθαίνω σαρδά. Βέβαια, τα καλά πράγματα καθυστερούν. Και γι' αυτό και εγώ σήμερα σας καθυστέρησα μισή ωρίτσα, γιατί έχω να παρουσιάσω κάτι πολύ αξιόλογο. Έτσι, βέβαια, θέλω να καλύψω και την καθυστέρησή μου από τη δουλειά, παιδιά. Τα ξέρετε, να ξέρετε. Να καλωσορίσω τις φίλες μου. Πρώτα απ' όλα να κάνω την εισαγωγή και να πω ότι σας είχα πει την προηγούμενη φορά ότι κάνουμε μια καινούρια στήλη που θα παρουσιάζουμε νέους καλλιτέχνες στα εικαστικών και όχι μόνο. Ωραία. Συμπαρουσιάστριά μου είναι η Κατερίνα η Μοφόρη. Μόφορη. Κατερίνα Μόφορη. Κάνω κατά πει να κάθεσαι δίπλα μου σε συμπαρουσιάστριά μου, αλλά για να μην κάνουμε την καλεσμένη μας να νιώσουμε μοναξιά, καλύτερα... έτσι, ναι, την επόμενη φορά όμως θα πρέπει να το κάνουμε κάπως διαφορετικά. Θα το κάνουμε διαφορετικά σιγά σιγά. Βέβαια, επειδή τώρα τη χτίζουμε αυτή τη στήλη, γι' αυτό το, επειδή τώρα χτίζουμε αυτή τη στήλη, γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαστε λίγο σιγά σιγά. Έτσι δεν είναι ένα σπίτι. Λίγο-λίγο βάζουμε τα έπιπλα και το φτιάχνουμε, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, έτσι είναι και συνεργασίες. Και θα ξεκινήσω με την Κατερίνα, που βέβαια η Κατερίνα μας έφερε καλεσμένη... την Άννα Κυλάκου. Την κυρία Άννα Κυλάκου, καστικό. Η οποία είναι εικαστικός, λίγο ζωγράφος. Πιο δυνατά, δηλαδή βλέπεις εγώ μιλάω δυνατά. Μάλιστα. Για να ακούγεται στο μικρόφωνο δυνατά. Ωραία, θα το πάρουμε. Θα κοιτάς τη φωνή σου εδώ για να βλέπεις. Ναι, δεν πειράζει. Είμαστε online. Όχι μόνο με νεδάκι, και εμείς έχουμε τα πρόπτα του δουλειάμου. Σωστά. Λοιπόν, εγώ σας έφερα την κυρία Άννα Κυλάκου, η οποία είναι εικαστικός, ζωγράφος-αγιογράφος. Ζωγράφος-αγιογράφος. Και όπως είδατε, κυρία Κυλάκου, είστε σε ένα χώρο, κάτω από ένα χώρο, από ό,τι είδατε, που είναι αγιογραφία. Είναι της κυρίας Περιμένης, Κατερίνα Περιμένη. Μάλιστα. Που κάνει και κάνει και μαθήματα παραδείγματι αγιογραφία. Και συνονόματι. Ναι. Άρα το έχει ο χώρος μας εδώ. Άρα πρέπει εδώ πέρα να παρουσιάζουμε. Έτσι. Να μας πείτε δύο λόγια για εσάς, να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια για εσάς. Τι θα θέλετε να ξεκινήσω, να μια μικρή πείτε... ιστορία, δύο από πρώτα απ' όλα να πούμε για εσάς, είστε η Κατερί... η Άννα Κυλάκου. Η Άννα Κυλάκου. Εκτός από, σαν χόμπι ασχολιόμαστε, πώς βγήκε αυτό από μέσα σας, πώς ήταν αυτό που από μικρούλα? Ήταν ένα μεράκι που ξεκίνησε στην ηλικία. Είναι ένα μεράκι το οποίο ξεκίνησε στην ηλικία των 7 ετών. Άρα από μικρή το είδατε το τάλαντο ότι υπάρχει. Ναι, και σιγά σιγά εξελίχθηκα. Βεβαίως δεν είναι οι βασικές μου σπουδές. Η ζωγραφική, οι βασικές μου σπουδές ήταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, όπου τελείωσα το οικονομικό της νομικής. Α. Πήρα το πτυχίο μου από εκεί και τελειώνοντας αφιερώθηκα στη ζωγραφική. Η ζωγραφική νομίζω ότι εκφράζει περισσότερη δικαιοσύνη από τη νομική. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Είναι ένας τομέας ο οποίος σου δίνει την ευκαιρία να εκφράσεις τον εσωτερικό σου κόσμο, τη σκέψη σου και να έρθει σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Κάτι που δεν το επιτρέπει η νομική. Η νομική σε βάζει σε καλούπια και πρέπει οπωσδήποτε να εξυπηρετείς πάντοτε τα δίκαια του πελάτη σου. Έτσι. Από τεχνοκράτης δηλαδή έγινε καλλιτέχνης. Ναι. Πέρασα μέσω καλλιτεχνικό και το έχουμε και πολύ αυτό. Αυτό θα λέγω, ότι είναι πολλοί κόσμος που φεύγει από αυτό το τεχνοκράτη. Ναι, φεύγουμε από το τεχνοκράτη και κάπου μπερδεύεται δηλαδή η εικόνα. Κάπου παρακάτω θέλουμε και κάτι διαφορετικό, έτσι ώστε να ξεφεύγουμε. Έτσι. Και να εκφράζουμε. Φυσικά όχι, άμα δεν το έχεις, φυσικά δεν μπορείς και να το συνεχίσεις. Η Άννα όμως το έχει. Και το έχει σε μεγάλο βαθμό. Εσύ που ξέρεις περισσότερα για την Άννα, θες να μας πεις μερικά πράγματα για την Άννα? Εγώ θα πω για την Άννα, αλλά πριν θα πω ότι η Άννα είναι ένα από τους εικαστικούς, τους καλλιτέχνες, που εκτός από καλός ζωγράφος, καλλιτέχνης, είναι και καλό παιδί. Είναι καλός άνθρωπος. Έχει πολύ καλή ψυχή και αυτό της βγαίνει η ζωγραφική. Εγώ δεν νομίζω ότι κανένας πετυχημένος καλλιτέχνης
Δεν πιστεύω καλλιτέχνες να μην είναι καλό παιδί. Μην το λέτε. Αυτοί δεν είναι καλλιτέχνες. Αυτοί που έχουμε συναντήσει και σαν ηθοποιοί. Δηλαδή θα σου πω, εγώ θα σου πω και με όνομα. Γιατί δούλεψα μαζί του και είδα την κακία του. Ναι, ναι, να μην λέω. Και παρόλο που είναι το τάλαντο της φωνής, είναι κακός άνθρωπος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι μόνος του τώρα. Δηλαδή τώρα στα γεράματα, παρόλο τη φωνή του δεν ακούγεται. Τώρα στα γεράματα, παρόλο ότι ήταν φωνάρα με δίσκους, με η τζιγκουνιά του και αυτή, τον έκανε ένα γέρο μοναχικό. Πολύ σπάνια εμφανίζεται, πολύ σπάνια λέμε το όνομά του. Δεν ξέρω αν θα καλύτερα να μην είναι. Καλύτερα να μην λέω ονόματα. Θέλω να σου πω ότι ο τζιγκούνης άνθρωπος στα συναισθήματα. Είναι τζιγκούνης και αλλού. Ναι. Αλλά λοιπόν, και γι' αυτό χάνεται. Δεν μένει σαν καλλιτέχνης. Δεν μένει. Εγώ πιστεύω τα καλά παιδιά μένουν, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο να μένει κάποιος σαν καλλιτέχνης, το κυριότερο είναι να μένει σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος είναι το κυριότερο. Γιατί έρχονται στιγμές με την πάροδο του χρόνου που δεν μπορεί πλέον να ασκήσει τα καλλιτεχνικά του. Ακριβώς, να είσαι καλλιτέχνης. Να είναι σε αδυναμία σωματική να τα ασκήσει. Τότε αυτό που του μένει είναι η ανθρωπιά του. Και αυτός είναι ο λόγος που θα κρατήσει γύρω του τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μα είτε είναι από τον καλλιτεχνικό κόσμο, ακυριότερα από τους φίλους. Συμφωνώ. Γιατί η φιλία είναι πολύ σημαντική στη ζωή του ανθρώπου. Εχω και είναι ένα αίσθημα το οποίο με συνδέει βαθύτατα με την Κατερίνα. Είστε από τα νύχτα μου. Είμαστε πολύ, πολύ καλοί φίλοι. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Φυσικά με όλα τα παιδιά εδώ προσπαθώ να είμαι φίλοι κοντά τους. Είμαι πρώτα φίλοι τους και μετά όλα τα άλλα. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι ηγούμε και ενός εικαστικού συλλόγου. Αυτό θα ήθελα να πω, ότι είσαι η μητέρα μιας οικογένειας που έχεις φτιάξει. Ναι, όχι εγώ μόνο, είναι πάρα πολλοί που είναι... Είναι τα παιδιά σου μετά που έχεις μαζέψει, να το πούμε. Ναι, εγώ τους λέω παιδιά μου, από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Μπράβο. Από το μεγαλύτερο ταλέντο μέχρι το μικρότερο ταλέντο. Δεν υπάρχει βαθμίδα. Όχι, είμαστε όλοι ίσοι. Μπράβο, και όλα είναι τα παιδιά σου. Ναι. Για πες μας λίγο, γιατί νομίζω ότι εγώ από το άγχος μου. Όχι, δεν πειράζει, σε ξέρω. Απότομα, σε ξέρω, δικιά μου. Πήδηξε αυτό το να μας μιλήσεις για αυτή την οικογένεια που έχεις φτιάξει, που μέσα στην οικογένεια είναι ενσωματωμένη και η Άννα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η οικογένεια είναι το Luxury Art Club, το οποίο υφίσταται με αυτή την επωνυμία γύρω στον 1,5 χρόνο. Πριν κάναμε και άλλες εκθέσεις, μεμονωμένα, σαν οικογένεια, σαν φίλοι, σαν παιδιά δηλαδή που αγαπάνε κάτι κοινό, το εκφράζουν και το δείχνουν στον κόσμο. Mm-hmm. Μετά είπαμε να το κάνουμε όμως λίγο πιο έτσι όμορφα και να βγαίνει και σαν εικόνα πιο επαγγελματική και στον κόσμο. Mm-hmm. Γι' αυτό το ξεκίνησα. Το αγκάλιασε ο κόσμος, το αγκάλιασαν τα παιδιά, το αγκάλιασαν οι καλλιτέχνες, οι καστικοί, οι φιλότεχνοι. Mm-hmm. Αυτό τον 1,5 χρόνο έχω σπράξει πάρα πολύ αγάπη. Θέλω να σου πω ότι γράφεις και πάρα πολύ ωραία και δείχνεις σαν 25 χρονών. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Πράγματι, είναι... Εσύ, για σένα για μένα. Για σένα μην το λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το λένε ότι μικροφέρνω ούτως ή άλλως. Άμα δεις αργότερα την εκπομπή θα δεις πόσο ωραία γράφεις. Σε ευχαριστώ, Λυμπία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Λοιπόν, σου έλεγα ότι το Luxury Art Club αγκαλιάζει όλους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι όμως υπάρχουν και σε άλλους φυσικά εικαστικούς συλλόγους. Εμείς είμαστε τα νεογνά. Είμαστε τα νεογνά γιατί είμαστε μόνο 1,5 χρόνο. Υπάρχουν άλλοι συλλογοί, οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια. Και καταφέραμε σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω εντός εισαγωγικών, ότι... πώς να το πω, έχουμε μια πολύ καλή πορεία, ένα καλό επίπεδο και μια καλή παρουσίαση. Θα ήθελα να μου πεις το καλοκαίρι που κάνατε σε κάποιο νησί μια έκθεση έτσι μεγάλη που πήγε καλά. Στο νησί ξεκινήσαμε να την κάνουμε, τελικά την αφήσαμε αυτή την έκθεση. Εσύ θυμάσαι τους τίτλους, γιατί την είχαμε κλείσει και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Έχουμε δύο πολύ καλές εκθέσεις, οποίες όμως δεν θα γίνουν τώρα. Έχουμε κλείσει και θα γίνουν τον Αύγουστο. Α, ωραία. Το 2020. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό έγινε λόγω τεχνικών προβλημάτων, επειδή ακριβώς είμαστε νέοι στο χώρο, έτσι. Αυτό θα το ξεπεράσουμε, δεν είναι κάτι. Έχουμε ήδη ένα πολύ καλό... Έχουμε ένα πολύ καλό ήδη... team.
που με βοηθάνε τα παιδιά και πιστεύω ότι θα κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Έχω την δίπλα μου την Αντριάννα την Πυρμπίλη, που έχει να κάνει με το συγγραφικό κομμάτι του Luxury Art Club. Είπαμε να επεκταθούμε και να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και έχω και τον Αλέξανδρο τον Παπαδιαμάτη, που είναι καινούριο μέλος. Είναι και εκείνος μαζί. Έχει να κάνει με οτιδήποτε έχει με εκδηλώσεις και συναυλίες. Γιατί θα δείτε πολλά πράγματα που θα κάνουμε αργότερα και με Δήμους. Ήδη με Δήμους έχουμε ξεκινήσει με το Δήμο Καλλιθέας που κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Το... Ο Δήμος Καλλιθέας βοηθάει αρκετά και να παρουσιάσεις και το Δήμο Παλιού Φαλήρου που και εκείνος κάνει όλοι μας πολλά. Αγαπάνε. Όλοι μας αγαπάνε, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω, από τα νότια μέχρι και τα βόρεια προάστια. Θα δείτε πολλά πράγματα. Θέλω να σου πω ότι είναι και ανοιχτή, δεν είναι πάντα, μην το λες ναι, αυτό. Ναι. Γιατί εμάς εδώ στη Νέα Σμύρνη τώρα τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς κάποια πράγματα μας τα κόβουν. Και με την Νέα Σμύρνη, δηλαδή προσπαθούμε και έχουμε, έχω κάποιες προτάσεις γι' αυτό, αλλά είναι επιλεκτικές. Στην εστία μόνο, η εστία είναι ανοιχτή. Και η εστία. Και η εστία. Η εστία ήτανε, πριν καιρό να κάνουμε κάτι στην εστία. Απλώς το συνδυάσαμε έτσι που έτυχε να γίνει μια παρουσίαση βιβλίου από ό,τι θυμάμαι και δεν μπορούσα να κάνω το στήσιμο την ίδια μέρα. Την ακύρωσα και έγινε στο Δημαρχείο της Γλυφάδας του Παλαιό τότε. Θα κάνουμε άλλα πράγματα. Τώρα να πάμε όμως στην Άννα την Κυλάκου, γιατί δεν θέλω εγώ να της παίρνω χρόνο. Θα έχουμε να πούμε για το Luxury Art Club πάρα πολλές φορές. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς καθιερώνεται κάθε δεύτερη τετάρτη του μήνα. Μπράβο, θα έρχεσαι, θα μας δείχνεις ό,τι καλό έχεις. Και όχι μόνο αυτό, θα σας έχω δύο συνεντεύξεις. Όταν είναι δύο ώρο, γιατί πιστεύω ότι είναι δύο ώρο. Είναι δύο ώρο η εκπομπή. Απλά τι γίνεται, επειδή μένα στη δουλειά μία σχολάω 5 η ώρα και θα με δεις να είμαι εδώ από τις 6 παρά 20 και να βαράω μύγες μέχρι να πάει 6 να ξεκινήσει η εκπομπή. Ή θα σχολάσω 6 και θα έρθω με την ψυχή στο στόμα. Είμαστε τυχεροί, γιατί προς το παρόν, επειδή Τετάρτη είχαμε τον Καραθανάση που είχε μετά από μένα αθλητική, αλλά τώρα το παιδί δεν μπορεί να την κάνει. Και έτσι έχουμε, δηλαδή δεν μας βάζει κανείς το μαχαίρι στο λαιμό, τέλειωσε 8 η ώρα. Έχουμε παραπάνω. Μπράβο, επομένως, ναι. Εμείς βάζουμε την έναρξη περίπου ναι. Και μας παρακολουθούν. Μπράβο, ναι. Έτσι. Μπράβο, δηλαδή, αν εγώ σχολάω τώρα, κοίταξα από του χρόνου βέβαια, επειδή τώρα κάθομαι και ένα μήνα δεν είχαν Σάββατο να δουλεύω. Mm-hmm. Είναι λογικό, θα μου κάνω ό,τι μου κάνω τον προηγούμενο μήνα που δούλεψα 4 Σάββατα σερή. Και έτσι σχόλαγα 4 εβδομάδες, 5 η ώρα. Όλοι κάτι κάνουμε, κάτι διαφορετικό κάνουμε και εγώ κάνω και άλλα πράγματα. Αυτό είναι το σύλλογο, έτσι κάνω αλλά διάφορα. Αυτό το μισάρο το καλύπτω, δεν τελειώσουμε. Αυτό κάνουμε, θέλουμε, άμα μας πάει, αν έχουμε. Σωστά. Καμιά φορά δεν έχει και τι να πεις και λέει εντάξει. Εμένα έχει τύχει, δηλαδή, να κάνω εκπομπή και να μην... Να μην σου βγάζεις τις ερωτήσεις. Μπράβο, ναι. Και να τελειώσεις τη μία ώρα. Εντάξει. Δεν μπορώ να το φανταστώ για σένα, γιατί είσαι τόσο ομιλητική. Πρέπει να μην σου το έχουμε πει ο άλλος. Αλλά επειδή σε ξέρω και είμαστε φίλες, δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι μαζί εμείς τώρα θα περάσει το δύο ώρα και δεν θα το καταλάβουμε. Μάλλον δεν θα το καταλάβουμε. Έτσι το βλέπω. Θα μας πει τώρα η Άννα, είδες τι λέει, 7 χρόνων, 7 χρόνια καταλάβανε οι δικοί σου ότι έχεις το ταλέντο, εσύ... Όχι, μέσα από το σχολείο μου το καταλάβανε και ενημερώθηκαν και οι γονείς μου σχετικά. Αλλά ήταν κάπως παλαιόναρχον. Αυτό θα σε ρώταγα. Συγγνώμη για τον Ενικό. Ναι, ναι, καλά κάνεις. Στον Ενικό. Και εγώ θα σου μιλάω στον Ενικό. Ολυμπία στον Ενικό. Λοιπόν, είχα κάπως κολλήματα από την πλευρά των γονιών μου. Κυρίως από τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν στρατιωτικός. Και ήταν αυστηρά αυτό. Τα πράγματα. Και έτσι κάπως το τράβηξα. Μου είπε να σπουδάσω τι άλλο θέλω, εκτός από ζωγραφική. Και έτσι σπούδασα αυτό που σπούδασα, αλλά τελειώνοντας η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω να πάρω χρόνο το κυτελάρα. Και να ξεκινήσω να ζωγραφίσω ελαιογραφίες. Γιατί πρώτα έκανα ακουαρέλες, πέρασα από όλα τα είδη. Ακουαρέλες, τέμπερες, συνική μελάνη, παστέλ, κάρβουνο, τα πάντα έκανα πριν να ξεκινήσω να ζωγραφίζω ελαιογραφίες. Τις ελαιογραφίες τις ξεκίνησα σε ηλικία 24 ετών. Να κάνω. Μικρή, έτσι, ναι.
και έκτοτε συνεχίζω να ζωγραφίζω ελαιογραφίες. Και αγιογραφίες φυσικά. Τις οποίες τις ζωγραφίζω με τον παραδοσιακό τρόπο, αυγοτέμπερες, πάνω σε ξύλο επεξεργασμένο και προσπαθώ να αποδώσω όσο μπορώ καλύτερα τα θέματα που έχω. Αυτό με την αγιογραφία, επειδή έχω έτσι μια ευαισθησία, σε φέρνει και πιο κοντά στο, δηλαδή ας πούμε, πήγα στη Σύρο και είδα την Παναγία που έχει κάνει κοιμωμένη ο Ελ Γκρέκο. Μάλιστα. Που ήταν από τα πρώτα του έργα που είχε κάνει σαν πιτσιρικάς. Και αυτό το ανακαλύψαν επί Χριστόδουλου το 96, πήγε κάποιος, την εικόνα αυτή δεν την ξέρανε, την είχαν παραπετεμένη και στην εκκλησία, το έμαθα τώρα, φέτος εγώ. Και το 96 πήγε ένας αρχαιολόγος και διέκρινε ότι αυτό το έργο δεν είναι μια απλή εικόνα παλιά, είναι το Ελ Γκρέκο έργο. Το πήρανε, το αναλύσανε, τέλος πάντων, και τώρα βέβαια έχει μια άλλη τιμητική και μια άλλη θέση. Και μια άλλη θέση, ναι. Ναι, το είδα και εγώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Ελ Γκρέκο είχε μια, για να βγάζει ζωντανά τους Αγίους, δηλαδή πιστεύω ότι ήταν φωτισμένος γι' αυτό και είχε και μια αγάπη στο Θεό. Εσύ όταν ζωγραφίζεις έναν Άγιο, το βλέπεις ας πούμε σαν μια ζωγραφία, ζωγραφίζω μια εικόνα ή έχεις επικοινωνία εκείνη την ώρα με τον Άγιο που ζωγραφίζεις? Θα ήθελα έτσι να μου πεις τη σκέψη σου. Λοιπόν, Ολυμπία μου, θα σου απαντήσω. Δεν μπορώ να πω ότι έχω αυτή τη βαθιά επικοινωνία τη στιγμή που ζωγραφίζω. Τη βαθιά επικοινωνία την αποκτώ όταν ολοκληρωθεί το έργο. Κατά τη διάρκεια που ζωγραφίζω μια αγιογραφία, μπορώ να τα ακούω ελαφρά μουσική, όχι ψαλμοφωνίες, να ζωγραφίζω, είμαι επικεντρωμένη σε αυτό που κάνω, ζωγραφίζω με την τεχνοτροπία της κριτικής σχολής και προσπαθώ να αποδώσω όσο μπορώ καλύτερα αυτό που ζωγραφίζω, αυτό που φτιάχνω. Mm-hmm. Διαβάζεις το βίο του Αγίου? Όχι, Ολυμπία μου, δεν το διαβάζω. Σου μιλώ με όλη μου την ειλικρίνεια. Δεν διαβάζω το βίο του Αγίου. Ίσως έχω ακούσει 5 πράγματα από τα σχολικά μου χρόνια, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί δεν ζωγραφίζω μόνο αγιογραφίες, ζωγραφίζω και θέματα τα οποία είναι εμπνευσμένα, οι ελαιογραφίες μου, από την μυθολογία αυτή την περίοδο, μέχρι αυτή την περίοδο. Τώρα σκέπτομαι να αλλάξω ρεπερτόριο, επειδή έχω ζωγραφίσει πολλά τέτοια θέματα. Είναι καλή σε όλα. Και θέλω να ζωγραφίσω μια άλλη ενότητα. Δηλαδή να ζωγραφίσω οικογενειακές σκηνές, οι οποίες να είναι παραδοσιακές οικογενειακές σκηνές. Με τζάκια, με όλα τα σχετικά, παππούδες, γιαγιάδες, κάτι το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει. Γιατί αγώνταν εμπρέσει από τη μεθ... Πορτρέτρο, πορτρέτρο. Ναι, είναι και αυτό κάτι άλλο να βγάλει στην... Ναι, βεβαίως. Γιατί στη μυθολογία, όσο και να είναι, τα πρόσωπα είναι ωραιοποιημένα. Ενώ όταν ζωγραφίζεις καθημερινές σκηνές, τα πρόσωπα είναι πιο ανθρώπινα. Θα έχουν τις ρητίδες που θα έχουν πιο δύσκολα. Το κάνει δικό της, με δικό της στυλ. Το έχουν πολύ αυτό, αλλά η Άννα, να πω, εγώ βλέπω ότι το δουλεύει πριν στο μυαλό της, δηλαδή κάνει την προετοιμασία της ότι εγώ κάνω αυτό, δηλαδή τώρα εγώ ό,τι πιστεύω κάνει, τώρα το που μου καλά. Το λέει, βλέπει και τις εικόνες τι θέλει να φτιάξει, ας πούμε τη Χριστό, το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο τζάκι με τα παιδιά. Μπορεί να μην είναι το ένα πλούσιο σπίτι, θα κάνουμε και το φτωχό το σπίτι. Βεβαίως. Θα κάνουμε και το πλούσιο, θα κάνουμε και το τη σκηνή του. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, όλα τα τηλέφωνα σήμερα όλα μαζί. Τέλος πάντων, ναι. Κάτσε να το χαμηλώσω γιατί είναι η μαμά. Λοιπόν. Εκείνο που λατρεύω πολύ, Ολυμπία μου, είναι το χρώμα. Πολλοί μου έχουν πει, του χώρου δηλαδή, ότι ζωγραφίζοντας σκηνές από τη μυθολογία, τα χρώματα θα πρέπει να είναι πιο σκοτεινά, πιο διαφορετικά. Εγώ λατρεύω το χρώμα και θέλω να υπάρχει χρώμα και φως σε ό,τι κάνω. Ναι.
και αυτό προσπαθώ να αποδώσω. Δηλαδή όλες οι ελεογραφίες της που έχουν να κάνουν με την αναγέννηση ή με θέματα της μυθολογίας έχουν ένα τελείως διαφορετικό στυλ. Όπως θα είδες, δεν ξέρω, στην ατομική της έκθεση, αν παρακολούθησες, που την έχουμε ανεβάσει αρκετές φορές, είχε μία ατομική έκθεση κάτω από την αιγίδα μας πριν λίγο καιρό, εμπνευσμένη φυσικά από την μυθολογία, πάρα πολύ ωραία έργα. Εγώ έχω δει που μου στείλες κιόλας, ανεβάσαμε κιόλας και είδα, λέω αυτοί πίνακες θα κάνουν και αρκετά λεφτά. Δηλαδή φαίνεται η αξία του πίνακα, φαίνεται η δουλειά του, δεν είναι... Εμείς δεν πάμε, οι καλλιτέχνες να ξέρεις κάτι, όχι όλοι φυσικά. Δεν πάνε για τα λεφτά, πάνε. Δεν έχει να κάνει το έργο πάντα με την οικονομική, καμία σχέση. Δεν θα έλεγα ότι, δηλαδή ακόμα και της Άννας τα έργα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ προσιτά στο κοινό για τη δουλειά που έχουν. Και αυτό το έχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, γι' αυτό και... θα ήθελα να το πω αυτό, ο κόσμος δεν φοβάται, δηλαδή ότι και πάει να αγοράζει δηλαδή, κάποια αντίγραφα, νομίζοντας ότι οι καλλιτέχνες πουλάνε σε πάρα πολύ υπερβολικές τιμές. Όχι, καταθέτω να δεις τώρα, όταν έχουν τηλεόραση για μια μπανάνα 150.000 ευρώ, τι φάγανε στο τέλος, όχι την μπανάνα. Τι φάγανε, αποσυνθέτηκε σάπισε. Εγώ θα μιλώ την άλλη φορά, να κάνουμε και την πλάκα μας δηλαδή. Όχι, να το κάνεις. Ναι, να κάνω την πλάκα. Θα βάλω ένα μήλο δηλαδή και θα το πω. Έχει 120.000 και. Εγώ είμαι έτοιμη. Θέλω να το πάμε. Εγώ είμαι έτοιμη να βάλω ένα. Όχι, δεν τη φάγανε, λέει. Τη φάγανε. Μου έδωσε λίγο οδηγίες ότι όταν αποσυνθεθεί, πώς θα την κατεβάσει. Εγώ είδα ότι την πήρε κάποιος και την έφαγε. Γι' αυτό το είδα μετά. Ναι, έλαγα. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Έπεσε λίγο στη μισή τιμή. Ναι, είδε. Λοιπόν. Τώρα εδώ πέρα γελάνε γιατί λέω και το κάνουμε λίγο χιουμοράκι. Μα δεν είναι χιουμορ, είναι αυτό τώρα, πρόσεξε, η κατάντια της τέχνης αυτό, είναι εδώ πέρα. Αυτό, έτσι, αυτό. Η κατάντια της τέχνης. Πώς θα πάρει ένα νέο παιδί σοβαρά την τέχνη όταν βλέπει αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή να πάω και εγώ να βγάλω. Και αυτό φυσικά εδώ είναι σε όλους τους τομείς, δεν είναι μόνο στους εικαστικούς, είναι σε όλους τους τομείς. Και στο θέατρο. Έχουμε και κάποια πράγματα, δηλαδή έχουμε αποφρασινθεί, δεν είναι ότι καλύτερο. Και αυτή η τηλεόραση, πρόσεξε να δεις αυτό, πόσες φορές παίχτηκε ρε παιδιά στο ίντερνετ, στις ειδήσεις, το είδα πέντε μέρες. Διαφήμιση. Και κάτι σοβαρό, εγώ δεν είδα να παρουσιάσουν οι ειδήσεις μια ωραία έκθεση, ωραία έργα που γίνονται ή τα παιδιά τώρα που έχουν κάνει φοβερά πράγματα στη ρομποτική, παιδιά από σχολεία. Πού είναι να τα δείξει αυτά οι ειδήσεις, για τις ειδήσεις μιλάω. Το διαφορετικό όμως, έτσι, μια σωστή το διαφορετικό αμέσως να το σχολιάσουν. Γιατί είναι διαφορετικό. Αλλά δεν θα πει ότι είναι ποιοτικό. Αυτό. Είναι ποσότητα χωρίς ποιότητα. Και έχουμε χορτάσει από την ποσότητα χωρίς ποιότητα. Μεταξύ μες στην πείνα, μες στην αυτή, σου λέει ένας ξένος, έφτιαξε αυτά, δε... Ακριβώς, πόλεμοι, βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας, στη διπλανή μας πόρτα. Δεν ασχολούμαστε με αυτά, ασχολούμαστε με την μπανάνα στον τοίχο. Εγώ αν ήμουν δηλαδή διευθυντής ειδήσεων, δεν θα ήθελα να παιχτεί αυτό το πράγμα. Θα έλεγα μην το παίξετε. Πρώτον, γιατί ειρωνεύεται τη φτώχεια του Κοσμάκη. Ακριβώς. Δεύτερον, στα παιδιά μου παρουσιάζει νοημο... Δηλαδή, εγώ σαν διευθυντής, αν ήμουν προγράμματος ειδήσεων, που... γιατί κάποιοι είναι που ελέγχουν τις ειδήσεις, δεν θα ήθελα να περάσει αυτό. Ας το δείχνω ένα τέλειο κανάλι, όχι το δικό μου κανάλι, δεν το επέτρεπα. Όταν όμως η παραπληροφόρηση βασιλεύει σήμερα, θα γίνει και αυτό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι ειδήσεις είναι φθοροποιές. Υπάρχει πολύ θράσος πλέον. Και κατεβάσουν πολύ, δηλαδή, κατεβάσουν πολύ τον ψυχισμό των ανθρώπων. Φεύγεις από το δελτίο ειδήσεων αφού το ακούσεις και είσαι τόσο πολύ χαμηλά ψυχολογικά. Δεν υπάρχει μέσα τίποτα ευχάριστο. Και όλα είναι εμπορεύσιμα. Κάθε είδηση είναι εμπορεύσιμη. Από το θάνατο, από την αρρώστια, από τον πόλεμο, όλα για να πουλήσουν. Έτσι. Γιατί ακόμα και τα δελτία ειδήσεων πουλάνε. Μπαίνουν διαφημίσεις πριν, διαφημίσεις μετά. Και αυτό είναι το σενάριο. Αλλά ειδήσεις είναι και πώς να τραβήξω τα πρόβατα. Δηλαδή...
Και δυστυχώς τώρα όλα τα κανάλια είναι από μια πλευρά, δυστυχώς. Δυστυχώς. Μόνο το ράδιο, αν θα ακούσεις, θα ακούσεις 2-3 σταθμούς που είναι ή αντικειμενικοί ή το ίντερνετ. Γι' αυτό και πολλοί δεν παρακολουθούν τηλεόραση πλέον. Γιατί τώρα όλα, δυστυχώς, τα κανάλια, όλα τα κανάλια είναι μπλε. Ωραία. Και μη δυνάει. Εντάξει, να μιλάμε καλύτερα. Εντάξει, εμείς δεν παίρνουμε θέση, αλλά δεν αρέσει και αυτό το πράγμα. Κομματικό, ναι, θέμα. Όχι, εγώ δεν ανήκω πουθενά. Αλλά δεν μου αρέσει. Δηλαδή είναι όπου... Όχι, δεν ανήκω πουθενά. Γιατί και οι κομμουνιστές που υποτίθεται ότι είναι τα γενοφάσκια μου δεν παίρνουν πρωτοβουλία. Και άνθρωποι που δεν παίρνουν πρωτοβουλία και απλά μόνο φωνάζω, πεινάω, δεν μου κάνει και κάτι. Δεν με συγκινεί. Ναι, είμαι κομμουνίστρια στις ιδέες μου. Έχω δύο χιτώνες, δύο δίνω εγώ τον ένα. Εγώ δεν πολιτικοποιώ ποτέ, παρόλο αλλά... που έχω τις δικές μου πεπιθήσεις. Παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Βέβαια, υπάρχουν και αξιόλογοι πολιτικοί. Μπράβο, που είναι από... Γι' αυτό το αφήνω έτσι πάντα και λέω... Αλλά ψή, δεν μου αρέσει και αυτό το μονόπλευρο. Δεν μου αρέσει που παρασέρνουν τον κόσμο, ρε παιδί μου, έτσι σαν πρόβατα, πρόβατα. Δεν παρασέρνουν μόνοι τους, πηγαίνουμε κι εμείς. Θέλουν και οι άνθρωποι, έχει δίκιο η Κατερίνα. Πηγαίνουμε κι εμείς. Υπάρχει, λέει, ιστορική αμνησία. Ακριβώς. Βαφκαλίζονται οι άνθρωποι στο... Βαφκαλίζονται στο ψέμα. Τους αρέσει το ψέμα, το νανούρισμα. Τους αρέσει... Καλά το λέει, το παραμύθιασμα, το νανούρισμα. Να κοιμώνται. Έτσι, έτσι. Γιατί αν ξυπνήσουν, θα πονέσουν πολύ. Μα γι' αυτό φτιάξανε και όλα αυτά τα πραγματάκια που ναι, μπορεί να μας έχουν βοηθήσει στο να δικτυωθούμε και να φτιάξουμε την οικογένεια μέσω ίντερνετ, αλλά και πόσο κακό έχουν κάνει στα παιδιά αυτά τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, πόσο έχουν αποξονώσει τον κόσμο. Να, πλέον. Τι θα ζωγραφίσεις. Δεκανέως, το είδα σε φωτογραφία αυτό που μου το στείλανε στο ίντερνετ. Κάποιος τράβηξε από το σπίτι του και λέει ήθελα να δούμε τη γιαγιά. Τη γιαγιά. Και είναι 5-6 παιδιά που είναι στο κινητό έτσι και η γιαγιά κάθεται και τα κοιτάει. Στον καναπέ, ξέρει. Γιατί τα παιδιά καθόνται με το αυτό, δεν ασχολούνται με τη γιαγιά. Κατά τα άλλα πήγαν να με τεχνολογία έχουν χαθεί οι ανθρώπινες σχέσεις, επαφές. Πολλοί κλείνονται στον εαυτό τους. Και το, δεν το, όμως είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα αυτό, όμως θα την κάνουμε άλλη φορά. Η είναι τέχνη στηρίζεται, πιστεύω, από ανθρώπους όπως είναι η Κατερίνα. Όχι μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Κι άλλοι στον χώρο υπάρχουν, ναι. Ναι. Αυτό δεν θέλω να πω. Ναι. Είπα όπως η Κατερίνα. Και η Κατερίνα από κάπου, δηλαδή, μου άρεσε δηλαδή, και η τέχνη. Μήπως έχει ότι... περάσει ο καιρός της ευελιξίας. Ήτανε της δικιάς μου εποχής. Θα σας πω κάτι τώρα. Η εκπαίδευση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έχω μία φίλη που αυτή για λόγους δικούς της προσωπικούς θέλει να πηγαίνει σε σχολεία παιδικά και συνήθως σε παιδικούς σταθμούς που φιλοξενούνται παιδιά άπορα και τέτοια και να παραδίδει μια φορά το μήνα ή δύο φορές το μήνα εθελοντικά στα παιδιά χειροτεχνία. Να τους μαθαίνει να κάνουν χειροτεχνίες, πώς να φτιάχνουν διάφορες λαμπάδες, πώς έχουμε να φτιάχνουν πράγματα. Έχουμε πολλούς εικαστικούς που το κάνουν. Και θέλει να το κάνει εθελοντικά. Δεν θέλει ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Θέλει να το κάνει έτσι. Είναι πολύ εικαστική που το κάνουν και δεν βρίσκει σχολεία. Δεν βρίσκει εύκολα σχολεία να το κάνει. Δεν είναι όλοι οι δασκάλοι πρόθυμοι να κάνουν ένα project στο σχολείο και να το κάνουν αυτό. Δεν βοηθάει. Αυτό πρέπει να συμβάλλει και ο Δήμος. Να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Βέβαια. Υπάρχουν Δήμοι όμως που το κάνουν. Κάποιοι Δήμοι, ναι. Ναι, και δηλαδή. Προωθούν και τη ζωγραφική και την αγιογραφία, εκτός από τα εικαστικά, μουσική, πληροφορική, τα πάντα. Είναι κάποιοι Δήμοι δηλαδή που εντάσσονται σε πρόγραμμα η και με πολύ καλή... παραδίδει μαθήματα τώρα και ντύματος ζωγραφική. Ναι, ναι. Παραδίδει μαθήματα ναι. Η Εστία, μια φορά την εβδομάδα. Η Εστία είναι μεμονωμένος όμως, έτσι, δεν είναι μεμονωμένη. Δεν έχει να κάνει με το Δήμο. Υπάρχουν Δήμοι που το υποστηρίζουν. Εμάς ο δικός μας τηλέφωνος στην Καλλιθέα το υποστηρίζει. Επί καθημερινής βάσεως το υποστηρίζουν. Όπως και εθελοντές, δηλαδή. Ο Δήμος της Καλλιθέας έχει και το θέατρο της Δευτέρας που μάλλον θα παίξει ο Κύριο τον Μάρτιο πρώτο Θεό. Θα πάρει την ημερομηνία αυτή τη βδομάδα. Έχει το θέατρο της Δευτέρας, έχει. Ναι. Και κάθε Δευτέρα και τώρα περιμένουμε να μας πούνε ποια Δευτέρα. Θα μας δώσουν ημερομηνία. Μας είπε ο σκηνοθέτης λογικά Μάρτιο.
Φεβρουάριο, Μάρτιο περιμένει για να μας πει. Ωραία, θα είμαστε εκεί να σε δούμε. Εννοείται, παιδιά. Έτσι. Με σας βάλει και εσάς αν ενδιαφέρεστε να παίξετε. Γιατί είναι μια θεατρική. Όλα τα κάνουμε, όχι και αυτό. Είναι μια θεατρική ομάδα που είναι του παλιού Φαλήρου και δεν παίρνει εισιτήριο. Ανεβάζει φοβερά έργα. Εγώ είναι τιμή μου που θα συμμετέχω πρώτη φορά. Μη μου πεις ότι είναι του φίλου μου του Ιάκωβου του Μιλωνά. Όχι του Μιλωνά. Ο Μιλωνάς με διέφερε. Τον είχες και καλεσμένο. Με διέφερε να πάω στο Μιλωνά, αλλά Μιλωνάς πολύ καλός, πολύ καλός. Εξαιρετικό, εξαιρετική ναι, παράσταση. Έχει κάποια πληρωμή. Δηλαδή πρέπει εγώ για να πηγαίνω εκεί να κάνω μαθήματα και αυτά. Ναι, εντάξει, πληρώνω. Γιατί και εκείνος είχε κάποια έξοδα. Έτσι είναι πολύ κόσμο. Αυτό κάποια, τώρα που σου λέω είναι τελείως. Ναι, είναι εκτός. Εθελοντικά. Όλοι είμαστε εθελοντικά εκεί πέρα που συμμετέχουμε, ούτε πληρώνουμε, ούτε μας πληρώνουν, ούτε τίποτα, δεν έχει τίποτα τέτοιο. Με τρόφιμα θα είναι το εισιτήριο, δεν θα είναι. Ναι, 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 ναι. Αυτά τα τρόφιμα είναι για το κοινωνικό παντοπολείο του Παλιού Φαλήρου. Πολύ ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία κίνηση. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Και συμμετέχουν οι άνθρωποι που έπαθα πλάκα, δηλαδή. Ωραίος και μόνος, ωραίος και Ιάκωβος και έκανε και ένα πάρα δωρεάν, τώρα ωραία, στον ωραία. Άγιο Δημήτριο είχε κάνει και εκείνος, να το ναι, πούμε ναι, παντού, παντού, παρακολουθώ. Και είναι και πολύ όμορφο παιδί, θετικό παιδί, με το χαμόγελο. Και ευαίσθητο όσο, με πολλές ευαισθησίες. Κάναμε εκπομπή και δεν είχαμε φωνή. Α, ναι, δεν το είχα δει. Και με πολλές ευαισθησίες. Όχι, την ώρα που παίζαμε την εκπομπή είχαμε φωνή, στην ηχογράφηση δεν γράφτηκε η φωνή. Δεν έβγαινε, τώρα το βλέπω όμως βγαίνει, δεν θα την πατήσουμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι πάθαμε περιπέτεια. Εντάξει, θα τα ξαναφέρω τα παιδιά, είναι καλά παιδιά. Ναι, και πολύ η κυρία Μέρη που είχε έρθει. Είναι ωραία μου, για εμένα μου αρέσει να γνωρίζω θετικούς ανθρώπους, δημιουργικούς, που κάνουν όμορφα πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό. Και μπορούν να μεταφέρουν και στους άλλους ανθρώπους αυτό. Κάνατε οικογένεια, το κάνατε περιστασιακά αυτό, δηλαδή. Αφήνω τη ζωγραφιά, ασχολούμαι με οικογένεια, παιδιά, μεγαλώνω τέτοια και ξαναπιάνομαι ή πάντα τα νεύρα μου, το άγχος μου, τη χαρά μου, κρύβομαι στη γωνίτσα, στο δωμάτιό μου και εκφράζομαι. Δεν μπορώ να πω ότι κρυβόμουν σε κάποιο ιδιαίτερο δωμάτιο, αλλά πάντοτε ζωγράφιζα. Δηλαδή ήταν κάτι που το έκανα ανελιπώς. Βέβαια όχι τόσες ώρες όσο το κάνω τώρα, γιατί έχω ένα γιο, ο οποίος σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Άρα τον χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια Γιώργο, είσαι το γιο μου. Χρόνια πολλά Γιώργο. Χρόνια πολλά Γιώργο. Πάντα χαρούμενο και φυσικά και πόσο γίνεται. 36. Τώρα λες και τα, να σου πω, δεν θα λες είπαμε. 9 γίνεται και αυτό σε εμένα. Όχι, γιατί έτσι προδίδεις και τη δική σου ηλικία και είσαι πολύ μικρή. Δεν με πειράζει να προδώσω την ηλικία μου, Κατερίνα. Σημασία έχει πόσο χρονών είναι η ψυχή. Έτσι. Εγώ είδατε, ακούσατε τι είπατε, εγώ νιώθω 9. Εγώ είμαι 45, λελώ, είμαι 9. Θα μπορούσα βέβαια να πω και 36 το Γιώργο, που πάλι γίνεται 9, ε. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια που μεγάλωνα το γιο μου, δεν ζωγράφιζα τόσο πολύ. Ζωγράφιζα όλο τον ελεύθερο χρόνο μου και ασχολιόμουν με το σπίτι μου, το με το παιδί, το μεγάλωμα του παιδιού, τους γονείς μου που ήταν μεγάλοι και ήταν φιλάσθενοι και όλα αυτά. Τώρα αυτή την περίοδο, δηλαδή εδώ και 3 χρόνια, 4, ζωγραφίζω ανελιπώς. Ζωγραφίζω σχεδόν με ωράριο. Ζωγραφίζω το λιγότερο 8 ώρες την ημέρα. Το βάλει πιο. Το έχω βάλει συστηματικά. Και σε αυτό έχω συμπαραστάτη. Είναι επαγγελματίας. Σε αυτό έχω συμπαραστάτη και τον άντρα μου. Γιατί είναι πάντοτε δίπλα μου. Με βοηθάει να πηγαίνω όπου χρειάζεται. Πόσο ρόλο παίζει αυτό να έχεις έναν άνθρωπο να... δίπλα σου. Με καμαρώνει. Είναι ο κρυφός ήρωας αυτός. Έτσι, έτσι, ο Αφανής. Είναι πίσω από όλα. Εγώ τον βλέπω τώρα τον Αφανή ήρωα. Με καμαρώνει. Τον βλέπω. Και τον καμαρώνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε έτσι, πολύ ευτυχισμένοι. Είμαστε 40 χρόνια μαζί. Αυτό. Και ελπίζω να περάσουμε πολλά πολλά χρόνια μαζί ακόμα, να γεράσουμε άρα, παρέα. 60-70 να περάσετε, παιδιά. Κερνάστε εντάξει, να είστε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είναι ακόμα. Πολύ άνθρωπος, όχι, πολύ είναι ανύπαντρος ο γιος μου. Με τι φτιάχνει. Τι ασχολείται, είναι ηλεκτρονικός πλοίο. Ωραία. Είναι ένα πολύ καλό επάγγελμα.
ασχολείται με όλα τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν πάνω στο καράβι, με την επισκευή του. Δεν παρασύρθηκε έτσι καλλιτεχνικά από τη Μανουέλα τίποτα. Ενώ είχε το τάλαντο, τον δοκίμασα σε αυτό, γιατί κάναμε πολλές δοκιμές κατά τη διάρκεια που ήταν μαθητής, mm-hmm. και στη μουσική, στην κιθάρα, πήγαμε οδείο, και στη ζωγραφική, και απέδωσε. Αλλά τον εκέρδισε η τεχνολογία. Εντάξει, αγόρια, τα αγόρια είναι πιο... Τα αγόρια και... είναι πιο επιρρεπείς να σε... Εφόσον επέλεξε αυτό, εμείς και είμαστε δίπλα και τους συμπαραστεκόμαστε. Να του γυρίσεις τα 50-60 και να αρχίσει να εκφράζεται διαφορετικά. Ό,τι θέλεις κάνει, να τον βλέπουμε ευτυχισμένο. Πολλοί μου λένε, μα δεν τον πάντρεψες, μα δεν έκανε οικογένεια, να σου κάνει εγγονάκια, να σου κάνει τέτοια. Τώρα τον χρονών τώρα τα αγόρια, καλή μου, εδώ οι γυναίκες τώρα που παντρεύονται 45 χρονών. Λοιπόν, λέω... Είναι μωρό το παιδί για γάμο, 36. Εγώ λέω να είναι ευτυχισμένος και ό,τι θέλει ας κάνει στη ζωή του. Όλοι είμαστε μοναδικοί, Ολυμπία μου. Έτσι, ούτε ναι. ακόμα με κλωνοποίηση δεν ξαναγινόμαστε ίδιοι. Πάντοτε ένας παράγοντας θα λείπει και δεν θα είμαστε ίδιοι. Δεν υπάρχει κλωνοποίηση. Ζόμπι γίνονται, όχι κλωνοποίηση. Λέμε τώρα, αν υπήρχε περίπτωση να βγάλουμε κάτι πανομοιότυπο. Πολύ περισσότερο τα παιδιά μας, τα οποία δεν μας ανήκουν κιόλας, ανήκουν στους εαυτούς τους. Και πρέπει να προχωράνε μπροστά. Εμείς απλώς τους βοηθάμε μέχρι να φτάσουν σε μια ορισμένη ηλικία, να αποκτήσουν ορισμένα εφόδια και από εκεί και ύστερα να ανοίξουν τα φτερά τους μόνα τους. Και να είμαστε δίπλα τους εάν και εφόσον μας χρειαστούν σε κάτι. Φιλοσοφημένη Μανούλα, ναι. που έχει μόνο, και εγώ μοναχογιό τον έχω τον Γιώργο. Και εγώ μοναχογιό τον έχω. Δεν θα σου κρύψω ότι 24 ως το 24 ώρο. Επικαλούμε την Παναγίτσα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Και εντάξει, επειδή είναι και μακριά, φεύγουν ένα φαντάρι, ένα σπουδές, ένα αυτά. Η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά λέω αυτά. Δηλαδή παρηγοριέμαι, τα φιλοσοφώ έτσι, όπως εσύ. Έχω κάνει και εγώ αυτή τη φιλοσοφία. Τα παιδιά φεύγουν. Και χρειάζεται αυτή η φιλοσοφία. Ναι, τον πρώτο γιατί... καιρό και εμένα μου ήταν δύσκολο, Ολυμπία μου. Πολύ, πολύ, πολύ. Γιατί άντε να σου φύγει τώρα το ένα από το αγοράκι σου τώρα που το ήταν. Τα... Εμένα κάνει συχνά ταξίδια λόγω της δουλειάς του. Εμένα είναι μακριά σχέδια. Και τον πρώτο καιρό έκλαιγα κι όλο, Ολυμπία μου, δεν θα στο κρύψω. Αλλά μετά συνήθισα. Ναι. Και τώρα θέλω να φτάσω στην κυρία Μόφορη από εδώ. Την οποία την αγαπώ τόσο πολύ. Ναι, είναι σαν παιδί μου την έχω. Ναι, την αλατρεύω. Έχει αποκτήσει μανούλα. Έχω χάσει τη μαμά μου πριν μερικά χρόνια. Έχω αποκτήσει δεύτερη μαμά. Τώρα τι να κάνουμε, ξέρεις, έχουμε καθημερινό τηλέφωνο και αυτά. Τι έγινε, παιδί μου, καλά, αυτά, τον ήταν. Μέχρι σαν τον Γιώργο. Δεν έτσι, είναι. Έτσι, είναι την αγάπη τη. Είναι πολύ, πολύ καλή. Νομίζω ότι αυτό είναι ότι έχει πληθώρα αγάπη. Δεν έχει κάνει και κορίτσι, Άννα. Και θέλει να το εκδηλώσει. Εγώ αυτό έχω πάθει στη δουλειά. Ναι. Έχω μια κοπελίτσα δίπλα μου που τη λέω τον πιμπελό μου, το μωρό μου. Είναι κοντούλη, είναι λεπτή. Την έχω από την προστασία μου. Παντρεμένο είναι, έχει παιδάκι. Εγώ όμως το βλέπω σαν κοριτσάκι. Αυτό παιδί μου με την Άννα δεν το είχα ούτε με τη μαμά μου. Ναι. Παιδί το ίδιο με την έχω, υποτίθεται την έχω, δεν ξέρω γιατί έχει μπει μέσα στην καρδιά μου, λες και το παιδί μου τη βλέπω. Είναι διαλεκτό παιδί, Κατερίνα. Έχει πολλές ευαισθησίες. Πολλές, πολλές. Δεν το λέω τώρα επειδή είναι μπροστά. Αυτό που χαμογελάει. Να σε κεράσω αν ωραίες, είναι πολύ χαμογελάει, είναι γλυκύτατη. Και με εκνευρισμό που την έχω δει, τον εκνευρισμό της πάλι με γέλιο το βγάζει. Και το άγχος της πάλι με γέλιο το βγάζει. Όλοι έχουμε και τις στραβές μας. Είναι άνθρωπος με αισθήματα. Αυτό έχει σημασία. Είναι άνθρωπος. Δεν είναι Θεός. Θα με κάνετε και ντρέπομαι τώρα. Όχι, να μην ντρέπεσαι. Θέλω να την ευχαριστήσω. Γιατί ενώ έπαιρνα μέρος σε πολλές σωματικές εκθέσεις, όταν την γνώρισα, μου άνοιξε δρόμους η Κατερίνα. Πολλούς δρόμους. Εγώ θα ήθελα να βάλω μία παρένθεση, μία νοτελεία μάλλον εδώ και θα πω και θα ευχαριστήσω. Άσχετα με το τι κάνουμε και συνεχίσουμε να κάνουμε εμείς. Εγώ όμως θέλω να ευχαριστήσω και κάποιους άλλους ανθρώπους που δουλεύουν παράλληλα και έχουν και εκείνοι καστικούς συλλόγους, παλαιότερους. Γιατί διδάχτε και σε από αυτούς. Όχι, οι νεότεροι πρέπει
να σεβόμαστε τους παλαιότερους. Δεν υπάρχει πάντα. Εγώ θέλω να, παρόλο που με έχουν πολεμήσει πάρα πολύ, γιατί είναι λίγο περιορισμένος ο χώρος μας, όπως και κάποιοι άλλοι χώροι. Όπως και τις ποιήσεις. Ακριβώς, παντού, παντού και μουσικής και παντού. Τώρα τα βλέπουμε κάθε μέρα. Προσπαθώ, όχι πάντα, γιατί είναι, είπαμε, έχουμε τις καλές μας, έχουμε και τις καγιές μας μέρες. Προσπαθώ μετά με σύνεση και με σκέψη να προσπερνάω ορισμένα πράγματα, να πεισμώνω πιο πολύ, ξέρουνε ότι πεισμώνω με αυτά που μου λένε και μου κάνουνε κάποιοι που με ανταγωνίζονται. Με εντός εισαγωγικών ανταγωνισμό, έτσι, καλό, ίσως και καλοπροαίρετο, με κάνουν και πεισμόνο περισσότερο. Mm. Λοιπόν, εγώ θα θέλω να ευχαριστήσω και άλλους ανθρώπους που κάνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν θα πω συλλόγους, δεν θέλω να ονομάσω, δεν θέλω να πω τίποτα. Ξέρουν εκείνοι, είναι στον ίδιο χώρο όλοι. Όλοι είμαστε μαζί. Όλοι είμαστε αγκαλιά, όλοι είμαστε παρέα. Ακόμα και οι καστικοί. Κοίταξε να δεις, εγώ ξέρω ότι προχτές είχε έρθει ο Θεοχάρης. Ο Παπαδόπουλος έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα κάθε Τετάρτη. Την πύλη. Σήμερα νομίζω έχει διοικητική αγριμνή την επόμενη Τετάρτη. Μάλλον την επόμενη Τετάρτη. Που πάλι συμμετέχει η Αντριάννα. Και γράφει και βλέπω ένα βιντεάκι προχτές. Τι ωραίο που κάνανε αυτό το θεατρικό διάλογο. Τι ωραίο που το παρουσιάσανε. Και αυτά τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους. Ναι, και ότι συνδέονται αυτά, δηλαδή. Ναι, ότι προσπαθούμε ακριβώς οι σύλλογοι, τώρα τελευταία, να συνδέεστε. Να συνδέουμε και, και άλλους παραγόντες, όπως είναι η μουσική και η λογοτεχνία. Μπράβο. Όχι μόνο τα εικαστικά. Έτσι. Πρέπει να βάζουμε και άλλα πράγματα. Μα έτσι είναι πιο ωραίο, γιατί έρχομαι εγώ τώρα σαν καλεσμένος. Ναι, βλέπω τα έργα, αλλά τι ωραία που θα ήταν να πω και μια μουσική. Και μουσική, να κάνουμε και μια ποιητική βραδιά. Μπράβο. Ή μέσα στη, μέσα στα μια διάλεξη, μια εκδήλωση ενδιάμεσα. Να σου πω κάτι, ο Γαλαξίας έτσι παρουσιάζει τα έργα. Το ξέρω, ο Γαλαξίας δηλαδή παίζονται θεατρικά και πριν μπεις μέσα να δεις το θεατρικό ή τη συναυλία ή αυτό που να παρουσιάσεις, είναι έργα εικαστικό να παίξω. Ναι. Και σου λέει Δευτέρα με Τετάρτη, Καλό είναι γιατί έτσι δένουμε τώρα κάνει ανακαίνιση, ναι. Αυτό ναι, μπράβο, αυτό ναι, είναι ωραία, γιατί δεν έχετε οι χώροι. Και οι άνθρωποι, έτσι. Συνυπάρχουν άνθρωποι από διάφορους κλάδους. Βέβαια, και όλη η τεχνία εμπνέεται από τον άλλον, έτσι δεν είναι. Σωστά. Εσένα ένα στίχος δεν μπορεί να γίνει πίνακα. Βέβαια. Ένας πίνακας δεν γίνεται στίχος. Αλλά μου δίνεις τώρα, κάτσε, μου πετάς τώρα μπαλάκι. Πρόσφατα κάναμε και μία παρουσίαση. Είχαμε καταρχήν η τελευταία μας έκθεση. Θα πω για το Luxury τώρα, Luxury Art Club, που τυχαίνει και με η πρόεδρος. Είχαμε μία πολύ ωραία εκδήλωση στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο. Mm. Δεύτερη μέρα όμως είχαμε μία ποιητική διάλεξη, να πω. Μία εκδήλωση ποιητική. Συγγραφική μάλλον, την οποία την είχε αναλάβει η Αντριάννα Εμπιρμπίλη και η Άννα μας παρουσίασε και ένα άλλο της ταλέντο, της συγγραφής. Ναι. Θα πάει και λεπίματα και δική της, ας πούμε, συγγραφική δουλειά μαζί με άλλους αξιόλογους και αναγνωρισμένους. Έτσι. Στο χώρο. Όχι, είναι ωραίο αυτό το πάντρεμα να γίνεται, να παντρεύουμε την τέχνη. Άντε, Ολυμπία, λοιπόν, να σε δούμε και σε άλλα πράγματα. Κατάλαβες τώρα. Θα με δείτε και σε μένα λοιπόν, και σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, να ζωγραφίζεις ίσως. Εγώ μια φορά είχα έρθει που έκανε παρουσίαση η Μαγδαληνή Τσακάλοφ ένα βιβλίο στην Καλυθέα. Ναι, Ιβάνα. Εκεί ναι. Σε γνώρισα, που έκανα κι εγώ μια απαγγελία, ένα πείμα της. Μ' αρέσει Ιβάνα, και εμένα, ναι, ναι, αλλά είναι και ο χρόνος. Καλό παιδί. Γεια σου Μαγδά. Ναι. Γεια σου Μαγδαληνή, εγώ Μαγδαληνή τη λέω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί είναι επαναστάτρια, μ' αρέσει η στίχη της, έχουν νόημα, περνάνε μηνύματα, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι ο χρόνος που δεν γίνεται, δηλαδή όλες τις ώρες λες, κάποιοι λένε άντε να βγω στη σύνταξη, εγώ λέω άντε να βγω στη σύνταξη για να κάνω τα άλλα που θέλω. Όλο κάτι άλλο θα κάνουμε. Ναι, δεν θέλω να βγω σε σύνταξη ποτέ. Όλο κάτι άλλο θα κάνουμε. Μα
και δεν νομίζω να προλάβω, αλλά λέμε τώρα. Εγώ τα ξεκίνησα πριν. Γιατί αφού τώρα παίρνω εσύ τα 60-70. Γιατί δεν έχει σκοπό Ολυμπία μου να φτάσει στα 100. Και άλλο κάνουμε στο τέλος. Εγώ, σαν σωμάνα που πάω και μαθαίνω αγγιδισμό, έχω σκοπό να φτάσω στα 300. Μία που μου είπε το χέρι όμως, μου είπε ότι 65 χρόνια θα έχω πεθάνει. Α, δεν το πιστεύω αυτά. Μην πιστεύει σε τέτοια δεν πράγματα. Δεν πιστεύω αυτά. Και τη λέω, συγγνώμη ρε κοπελιά, είμαι 45, δηλαδή τι θα... Ναι, να προλάβω να τα κάνω όλα, ε. Όχι, μου λέει και το άλλο, μου λέει θα πεθάνεις πολύ μικρή, αλλά το όνομα σου θα μείνει στην ιστορία, είναι αυτό που θες να γίνει. Και λέω, μα τι στα κομμάτια θα κάνω μέσα 20 χρόνια, θα προλάβω να κάνω ώστε να μείνω και στην επανάσταση. Ιστορία. Θα πρέπει να κάνω κάτι πολύ συνταρακτικό. Θα πρέπει να κάνω κάτι πολύ έτσι, που να μείνω στην ιστορία. Να προσέχεις όμως να είναι σε καλή πλευρά, να μην είναι σε κακή πλευρά, γιατί έλεγα όλα. Είναι και αυτό, μπράβο, μην γίνω κανένας προδότης και τέτοια. Όχι, για φαντάσω εκεί πέρα, ξέρω εγώ ότι έχουμε, ακούμε διάφορα σήμερα. Την έσφαξε γιατί την αγαπούσα. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο, άστο, είπαμε. Για ίντριγκες, ε. Λοιπόν, μετά την παρένθεση που κάναμε. Μα φαίνεται τώρα ότι γελάμε κιόλας, έτσι. Ναι. Θα μπορούσες να παραδώσεις και μαθήματα σε ένα παιδί πιο μικρό, δηλαδή ένα παιδί που είναι στη γειτονιά, ας πούμε, και πίνει του γυμνασίου, να σου πει αν μπορείς να με βοηθήσεις. Βεβαίως. Και το έχω κάνει. Έτσι. Βέβαια, αφιλοκερδός. Το έχω κάνει χωρίς χρήματα. Θα ήθελε τώρα ο βοηθός μας να μας φέρει εδώ και την αγιογραφία που βλέπω, που κρατάτε μαζί μια ωραία αγιογραφία. Η Παναγίτσα ή Τριχερούσα. Τριχερούσα, ωραία. Είναι μία από τις γεωγραφίες. Αλλά τη βάζω από την άλλη μεριά γιατί φαίνεται πιο καλά, βλέπεις. Ναι. Εδώ φαίνεται πιο καλά. Και οι λεπτομέρειες και όλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι το ίδιο αξιολογικό. Κάνει και παραγγελίες. Δηλαδή, εγώ άμα σου έλεγα, κάνε μου ξέρω, την Ολυμπιάδα, τη διαπώνηση, ναι, σου έλεγα μια εικόνα. Βεβαίως. Γιατί όχι. Και όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν έτσι. Αλίμονο δηλαδή, αν είναι μόνο τα έργα αυτά που ζωγραφίζουμε. Βεβαίως. Να κάνουμε ένα. Πολύ ωραία. Για να δω και το ατακελάκι αυτά που μου θυμίζουν τις ανιψιές μου. Αυτό είναι ζωγραφική βλάβη. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι... Αυτή είναι η Ταξιάνα μου και η Ιωάννα, η Παναγιώτα μου. Αυτό είναι μια ιδέα πώς είναι οι ελαιογραφίες μου, περίπου. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και τα έχει δέσει και ωραία από πίσω. Από μάτια έκφραση. Τα λακάκια της είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να το δείξω κι άλλο. Και πάλι καλά που φέρατε και δύο έργα, ε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Για να δείξουμε είναι λίγο και την... Που άνθρωποι δημιουργικοί είναι εδώ πέρα και τους παρουσιάζω και ξέρω ότι θα... Είναι μια έκθεση που γίνεται αυτή τη βδομάδα πριν φύγει το 20, δηλαδή κάτι ετοιμάζουμε. Εμείς πάντα ετοιμάζουμε. 14 με... 21 Δεκεμβρίου είμαστε στο BOART, Σαρή 21, Θησίο. Έχουμε μάλιστα το Σαββάτο αυτό που έρχεται, τα εγγενεία μας. Το Σάββατο είμαστε λοιπόν, πρόσδεκτοι όλοι. Ναι, μου το έπεσε 7 η ώρα το απόγευμα, είναι τα εγγενεία στο BOART. Στο BOART, στο μουσείο. Όχι, στο Σαρή 21 στο Θησίο. Στο Θησίο, Σαρή 21 στο Θησίο. Είναι κοντά στη πλατεία Σωμάτων. Θέλεις είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος, για να βρούμε... καλλιτεχνικός, γνωστός καλλιτεχνικός χώρος. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία έργα, πολύ καλό επίπεδο. Και θα είναι και έργα της Άννας. Και της Άννας βέβαια και άλλων αξιολόγων παιδιών, γιατί έχουμε καταφέρει αυτό ότι έχουμε πολύ καλό επίπεδο εικαστικό. Να ρωτήσω κάτι, κάποιος που ενδιαφέρεται να πάρει ένα έργο της Άννας, θα απευθυνθεί σε σένα ή θα απευθυνθεί και στην Άννα. Και στην Άννα. Μπράβο. Υπάρχει ωράριο, υπάρχει το τηλέφωνο του Λαξαρία. Αυτό να θα ήθελα να μας πεις. Θα ήθελες να μας πεις τα τηλέφωνα που μπορούμε να σε βρούμε στη σελίδα, στο Facebook. Το τηλέφωνο του Λαξαρία Art Club είναι 694-2688-168. Θα ζητήσει εμένα, Κατερίνα Μόφορη. Εκτός από αυτό όμως υπάρχει μια εικαστική
μάλλον φιλότεχνη θα το έλεγα, αξιόλογη ομάδα που είναι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ευρείας ας πούμε πλέον, πώς να το πω, έχουμε καταφέρει και έχουμε βάλει πάρα πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες και φιλότεχνους από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Λέγεται Μόφορη Κατρίν, Luxury Art Club. Mm-hmm. Εκτός από αυτό υπάρχουν δύο προφίλ, δικά μου, υπάρχουν των καλλιτεχνών που μπορούν να μπουν μέσα στην ομάδα και να τα βρουν όλα. Και να βρουν τους καλλιτέχνες σε κατηδία. Όπως υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες που έχουν και σελίδες και προφίλ, εκτός όμως από το Facebook, στο Google, εκτός από μάλλον από το Facebook, έχουν και σε άλλους χώρους. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι που πολλοί πάλι δουλεύουν και δεν είναι τόσο τις... πώς να το πω. Ας πούμε να είναι αυτό τόσο... που είπα τώρα, μπορώ να βρω την Άννα, να πατήσω, να μπω μέσα στην ομάδα. Κοίτα, και να βρω υπάρχουν την Άννα πάρα και να πολύ της κάνω μια παραγγελία. Ναι, αυτό γίνεται. Αλλά υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι αφανείς και δεν μπορείτε να τους βρείτε τόσο εύκολα, παρόλο που είναι αξιόλογοι και είναι πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά. Απλά δεν θέλουν να παρουσιάζονται πολύ. Όχι, δεν είναι τόσο ενημερωμένοι και τόσο της διαφήμισης. Τι κάνουμε όμως εμείς? Προσπαθούμε οι σύλλογοι και φέρνουμε αυτά τα παιδιά κοντά μας. Εμείς τους βρίσκουμε. Πολλές φορές εμείς τους βρίσκουμε. Ή μας βρίσκουν ή τους βρίσκουμε. Και εκθέτουν τη δουλειά τους. Όταν εκθέτουν τη δουλειά τους, μετά μπαίνουν και σε μια σειρά. Να σε ρωτήσω τώρα, ο φίλος μου ο καθηγητής σε πήρε? Όχι, δεν με πήρε. Θα τον πάρω εγώ όμως τηλέφωνο και τον ξέχασα. Εγώ του στείλα, μην μου λέει να την πάρω. Μάλλον και εκείνο σε ξέχασε. Πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο αύριο και θύμισε μου το. Εγώ θα του ξαναστείλω μήνυμα, αύριο θα έχω και μάθημα. Ξέχασα να τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Να με συγχωρείτε. Αλλά είχαμε πάρα πολύ τρέξιμο. Αλλά γιατί και εκείνο τώρα το παιδί τελείωσε την καλή τεχνών. Μάτια μου, είχαμε πολύ τρέξιμο αυτή την εβδομάδα. Και φτιάχνει και σαν αγάλματα και τέτοια πράγματα που είδα. Σε πιο μοντέρνο όμως. Αν δεν μου το έλεγε τώρα, δεν θα τον έπρεπε να κάνει συγγνώμη. Αλλά πρέπει λέει να παρουσιάσει τα έργα του σε δύο εκθέσεις τουλάχιστον. Δεν ξέρω, κάτι είναι στο πτυχίο του αυτό μετά, δεν ξέρω. Ναι. Και γι' αυτό με ρώτησε και αμέσως του πάει σε ένα. Ναι. Ωραία. Και γι' αυτό. Ας πάρει, ή μάλλον θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο, το έχω το τηλέφωνο κάπου, μου το είχες δώσει, θα επικοινωνήσω. Όπα, μα θες να σου το ξαναδώσω. Ναι. Τι άλλη ερώτηση, είχα πολλές έτσι και σταματάει το μυαλό. Ναι, θες να τις κάνεις κάποια ερώτηση? Πάμε από το ένα στο άλλο, βγάλουμε. Εγώ θέλω να τις πω, να τις πω ότι είχα τα κλασικά, τα χόμπι αυτά, ξέρω εγώ τι άλλο, πώς έτυχε. Εγώ νομίζω ότι το χόμπι της αυτό είναι η ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι το βασικό. Που γίνεται και επάγγελμα, μπορούμε να πούμε. Να σου πω, Ολυμπία μου, βασικά δεν ζωγραφίζω για να πουλήσω. Ζωγραφίζω για να ζωγραφίζω. Για να περνάει έτσι, για να διεκφράζει. Γεμίζει η ψυχή μου. Ναι. Πάρα πολύ. Τώρα, εάν τύχει και πουλήσω και κάτι, ευπρόσδεκτο. Ναι. Δεν θα πω όχι. Ποιος λέει όχι. Πολλά παιδιά είναι έτσι. Εγώ... είτε έχουν πτυχίο είτε δεν έχουν, είναι αυτοδιδακτοί, ζωγραφίζουν με την ψυχή τους. Θα σου πω κάτι τώρα. Αλλά έχει έρθει ο Ντίνος ο Γλάρος. Ναι. Το ξέρεις τον Ντίνο τον Γλάρο. Είναι πάρα πολύ αξιόλογο παιδί και ταπεινό παιδί. Ο Ντίνος λοιπόν γράφει χρόνια. Δεν έβγαλε ποτέ το βιβλίο. Τώρα πήγε κάτι και έβαλε κάποια κείμενά του σε ένα ανθολόγιο, είδα. Ο Ντίνος λοιπόν βοήθησε εμένα την άσχετη τώρα που τώρα μπήκα. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Μπαίνω τώρα, εγώ μάλλον μου αρέσει η ποιήση, αλλά τώρα μπαίνω μέσα στα κόλπα της Αλέξενας. Ναι. Βοηθάει όλους τους άλλους, βοηθάει εμένα τέλος πάντων την καινούργια, την αυτή να είναι, να βγάλω βιβλίο, να δειχτώ, να... και αυτός μείνει πίσω. Και μιλάμε, είναι ένα ταλέντο. Και είναι τόσο ταπεινός και τόσο αφανής. Πολλοί είναι έτσι. Που με το ζόρι δηλαδή κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί οι άνθρωποι που βοήθησε ευτυχώς έχουν σεβασμό, τον εκτιμάνε και προσπαθούν να τον... Όσο μεγαλύτερος είναι κάποιος ζωγράφος, τουλάχιστον εγώ αυτούς που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα... Τόσο πιο ταπεινός είναι. Τόσο πιο ταπεινός είναι, αλήθεια αυτό. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, δεν θέλω να... σιγά σιγά θα μας ναι, ας μην τα πω καλύτερα. Ξέρουν ποιοι είναι. Όλοι τους ξέρουμε, είναι δασκαλοί μας. Τους έχουμε και μας στηρίζουν σε όλες τις εκθέσεις, παρόλο που είναι μεγάλα ονόματα.
και πλάνε μόνοι τους φυσικά. Δεν έρχονται δηλαδή στην έκθεση για να πουλήσουν κάποιο πίνακα, ούτε για να δεχτούν. Είναι μεγάλα ονόματα τα οποία έχουν κάνει και καριέρα στο εξωτερικό πολύ. Συν ότι δεν έχουν πρόβλημα και πλέον μόνοι τους τα έργα τους εδώ. Γιατί απλά δεν ξέρουν, τους ξέρουν. Για να ακουστούν σαν όνομα όπως εγώ αν παίξω. Όχι, όχι. Έρχονται για να στηρίξουν τα νέα παιδιά. Είδες αυτό. Είναι μαζί μας ο μεγαλύτερος μέχρι τον μικρότερο. Αυτό. Αυτό παίζει ρόλο. Είμαστε ίδιοι. Μέσα στην αίθουσα, μέσα στην έκθεση. Είμαστε ίδια. Mm-hmm. Είμαστε μια παρέα. Όλοι. Αυτό είναι το ωραίο. Κάνουμε πάρτι. Κάθε φορά μια έκθεση είναι πάρτι για μας. Και όχι εδώ μόνο, το βλέπω παντού. Έχουν πιο πολύ, δηλαδή δεν είναι τόσο το σοβαρό της έκθεσης. Εντάξει, έχει φύγει αυτό το που κάποτε πήγαινε σε μια έκθεση ζωγραφική. Ήταν τόσο ευστηρή, δηλαδή τόσο εκτιμένα, πάρα πολύ. Μπράβο, ναι. Δεν έπρεπε να μιλάς. Ναι. Λες και είσαι σε μουσείο, ξέρεις, ναι, έτσι κάπως. Λες και είσαι να μπαίνουν σε εκκλησία μέσα, ναι, και ναι, παγωγούνται, ναι, να μιλήσεις. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι χώροι, υπάρχουν και αυτοί οι χώροι και υπάρχουν ακόμα. Αλλά εμείς θέλουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα να περνάμε και καλά. Μας αρέσει να περνάμε καλά πρώτα εμείς, να το μεταδίδουμε στον κόσμο, γιατί έτσι και ο κόσμος έτσι θα έρθει να μας δει. Ναι. Σωστά. Ναι. Και είναι ωραίο αυτό που πάτε να κάνετε τώρα, να συνδυάζεις την έκθεση με μια συναυλία, με ένα έργο. Με τα πάντα, με μια δήλωση. Δεν θα το λέγα συναυλία. Συναυλία είναι πιο ευρύ. Μπορεί να είναι μια παρουσίαση βιβλίου. Μπορεί να είναι. Κατάσταση είναι πιο ευρύ, ναι, κατάσταση. Οτιδήποτε. Πάντως είναι ωραίο, ναι, να το παντρεύεις. Προσπαθούμε για να έχουμε και κόσμο από όλους τους χωριά. Λοιπόν. Γιόρτες. Χαιρόμαστε λοιπόν. Ευχαριστώ. Η μαμά μας, ολονών, γιατί όχι μόνο δική μου, δίνει και συμβουλές και σε άλλα παιδιά. Αγαπάει πάρα πολλά παιδιά η Άννα. Είναι δοτική. Πολύ, ναι, δοτική. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σου λέω γιατί. Γιατί έχει αυτή την αγάπη που τώρα πρέπει να εκτονώσει. Δεν γίνεται. Η αγάπη είναι για να δίνεται. Έτσι. Όχι να την κρατάς. Λοιπόν, τι με ρώτησες, Ολυμπία μου. Από πού κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Πειραιώτισσα. Α, ωραία. Αλλά ο μπαμπάς μου παταγόταν από τη Σαντορίνη και η μαμά μου από τα Κύθυρα. Ωραία και τα δύο μέρη. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στα όρια Κερατσινίου Δραπετσόνας. Όπου μένω, εξακολουθώ να μένω στο σπίτι μου το πατρικό. Λατρεία ο Πειραιάς, λατρεία. Δεν ξέρω εσύ, Ολυμπία. Εγώ παιδιά τώρα τελευταία, θα σου πω κάτι τώρα. Εγώ μικρή πήγαινα στο Πασαλιμάνι, σε αυτά έμεινα ο Σμυρνιώτσα τώρα. Εγώ οι βόλτες μας ήταν στον Πειραιά. Ωραία. Ναι. Η Γλυφάδα ακόμα δεν είχε κάνει μαγαζιά τότε. Η Γλυφάδα ήταν μόνο για θάλασσα. Δεν είχε... Δηλαδή στα νιάτα μου 2-3 μαγαζιά υπήρχαν στη Γλυφάδα. Δεν υπήρχαν κάτι πειραρίες που πηγαίναν Άγγλοι. Δηλαδή ήταν μόνο πιτσιρίκα και ένα. Και ένα γωνιακό που ήταν πολύ όροφο που πηγαίναμε και τρώγαμε, ήταν ορθά, δεν πάμε αυτό το πρωί. Θυμάμαι, τέλος πάντων. Πιο πολύ όμως ήταν ο Πειραιάς. Ποιο λες, μπουμ. Όχι, όχι, στην Γλυφάδα, στη γωνία που τώρα έχει γίνει που ήταν μέχρι πρωία. Ξέρω ποιο λες. Μπαρμπαρέλα. Όχι, δεν ήταν. Τέλος πάντων, ξεχνάω το όνομα. Συγγνώμη, ήταν στη Συγκρού. Κάτσε, τα είχα γυρίσει και εγώ πιτσιρίκα. Τώρα, πολύ πιτσιρίκι, να μην σου πω ότι ήμουν και ανήλικη. Και το Λαπαλμιέρι ήταν. Αλλά τότε ποιο? Το Λαπαλμιέρι. Μπράβο, το Λαπαλμιέρι. Πάνω από αυτό είχε ένα έτσι ορθάδικο που πηγαίναμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά πιο πολύ ο Πειραιάς. Για μένα ο Πειραιάς και εμένα ήταν που γέλαμε και κάναμε. Τώρα πάλι, μας δεν είχε ο Πειραιάς. Τώρα, έχει τύχει και εγώ πάει κάτι βόλτες εκεί στο Κερατσίνι και τα έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχει κάνει ένα πάρκο που περπατάς εκεί. Ναι, ναι, ναι. Στην ανάπλαση λέτε. Μπράβο, μπράβο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε πληροφορώ ότι έχω πάει πάρα πολλές φορές τώρα το καλοκαίρι εκεί πέρα για να περπατήσω, να πιω τον καφέ μου. Έχω ωραία χρόνια να πάω από εκεί. Εν τω μεταξύ η Σαντορίνη είναι έμπνευση για ζωγραφική. Η Σαντορίνη είναι λατρεία. Είναι μόνη τη ζωγραφική. Η Σαντορίνη είναι λατρεία. Ναι, ναι. Πήγα καλοκαίρι διακοπές. Είχα πάει μικρή και λέγα τι ξερονίζει. Και πήγα προπέρυσι και έπαθα πλάκα. Δηλαδή, ξέρω, τότε μάλλον βγάλαν αξίες οι ίδιοι οι νησιώτες στο νησί. Στο νησί, ναι, επειδή πήγαινα από πολύ μικρή ηλικία, όταν πρωτοείδα το νησί, ήταν όταν με ξύπνησε ο πατέρας μου, όταν φτάναμε στο νησί, και μου λέει, φτάσαμε στη Σαντορίνη. Και, αυτό το πράγμα στο και λιώδι, είδα την καλτέρα, γιατί τότε
λιμενιζόντουσαν, δεν υπήρχε ο Αθηνιός στο λιμάνι με τον αμαξιτόδρομο. Πήγαινες από την πρωτεύουσα, από τα Φυρά, από το Γυαλό κάτω, που είναι τα 600 σκαλιά και ανεβαίνεις επάνω. Και είδα όλο εκείνο το μεγαλείο και έμεινα άφωνη. Ήμουνα μικρούλα. Ήμουνα 6 χρονών, 7. Και δεν το ξεχνάω. Μια καρποστάλη είναι. Πολύ σεντόνια. Ναι. Και όλα τα νησιά μας έτσι είναι πολύ όμορφα. Όλα τα νησιά είναι φανταστικά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι από τις ωραιότερες χώρες. Το ηφαίστειο όπως δεν το εκμεταλλεύονται Έλληνες, το εκμεταλλεύονται η Γερμανία, έμαθα. Σοβαρά. Δεν ξέρω τώρα τελευταία τι θα γίνει. Εγώ πέρυσι και στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Παντού και το έχουν πάρει και στην Κρήτη. Μα τα από ξεναγώ που πήγαμε. Νομίζω τα κρουαζιεράκια ανήκουν σε ιδιώτες Έλληνες. Ναι. Το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό. Αλλά το νησί εκεί, το ηφαίστειο, το έχει πάρει. Το έχουν νοικιάσει, δεν ξέρω, μια γερμανική εταιρεία και το έχει φτιάξει και έφτιαξε τα παγκάκια και έφτιαξε αυτά τα ξύλινα και αυτά να. Τέλος πάντων, όλη αυτή την κατάσταση. Μα το έλεγε ο ξεναγός, γιατί έλεγα μπράβο του Δήμου. Εγώ ρε παιδί μου τα πήγα, έλεγα μπράβο ο Δήμος Σαντορίνης που το εκμεταλλεύτηκε, μπράβο, μπράβο. Μου λέει ο ξεναγός, τι μπράβο, μπράβο, μου λέει, τίποτα δεν μένει στην Ελλάδα. Ξένη εταιρεία τα έχει πάρει. Και άμα σου πούνε λέει και με πόσα λίγα λεφτά το έχουν νοικιάσει, να δει πώ. Είμαστε χαζοί ο πολιτισμός, δηλαδή ποιος υπουργός ήταν αυτός που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Εσύ Ολυμπία μου λες για την ενοικίαση του ηφαιστείου. Εγώ λέω για τις αγοραπολισίες που έχουν γίνει. Κυρίως από Γερμανούς ξεκινήσανε. ΣΥΡΙΖΑ στα γκρεμά της Καλντέρας. Υπήρχαν πολλά εγκαταλειμμένα σπίτια τα οποία ήταν ερείπια από το σεισμό. Τα οποία τα πήραν Γερμανοί τα περισσότερα. Τα αναστηλώσανε και είναι σε πληροφορώ πηγή πλούτου. Ναι, τώρα σε το ίδιο έχει γίνει και στην Κρήτη. Ένα και στην Κρήτη, όλο Γερμανί, όλο Γερμανί, όλο Γερμανί. Τα μεγαλύτερα εργοστάσια, τώρα βγαίνει μια κριτική μπύρα που την έχει Γερμανός. Βγήκε ο Γερμανός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, χημικός, σαν χημικός καθηγητής πήγε. Ναι, ναι. Ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε μια γυναίκα τέλος πάντων εκεί. Έμεινε εκεί, άνοιξε εργοστάσιο μπύρας και ζει όλα τα χρόνια και εκεί και κάνει τα λεφτά του, βέβαια, να παίρνει Έλληνες και δουλεύουν, δηλαδή, είναι καλός δηλαδή εργοδότης από ό,τι μαθαίνω, αλλά ξένοι. Και όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις γιατί τα αφήνουμε. Και βγάζει την κριτική ρεθυμιώτικη μπύρα και είναι Γερμανός. Θέλουμε και μας εκμεταλλεύονται κακά τα ψέματα. Είμαστε γιατί ξέρεις, ακριβώς. Εγώ σήμερα πήρα ένα παλιτάρι, τέλος πάντων στη δουλειά μου. Και μου λέει, είμαι άνεργος. Και πόσο χρονών είσαι? Μου λέει 25. Λέω, είσαι 25, ζεις στην επαρχία και μου λες ότι είσαι άνεργος και δεν τρέπεσαι. Γιατί δεν πάνε να μαζέψεις ελιές? Γιατί έρχεσαι και μου λέγε, να πάνε να σε πληρώσουν οι Πακιστανοί και οι Αλβανοί που παίρνουν επιδόματα. Του λέω, αγόρι μου, οι Πακιστανοί δεν φοβούνται να πάνε να δουλέψουν. Ούτε οι Αλβανοί φοβούνται να πάνε να δουλέψουν, ούτε οι Σύριοι. Εσύ βαριέσαι να πάνε να δουλέψει. Είναι και αυτό, Ολυμπία μου, αλλά είναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Κατερίνα μου. Είναι και το άλλο όμως, ότι το ίδιο το κράτος, σαν κράτος, δεν φροντίζει να επιδοτήσει, να δώσει ευκαιρίες σε αυτούς που θέλουν να μείνουν και να δημιουργήσουν στους Έλληνες. Έχουν βγει προγράμματα και κάποια Ελληνόπουλα της επαρχίας, εγώ ας πούμε το χαρούπι δεν ξέρω αν είδατε, το έχει πάρει τα πάνω του, έγινε πάρα σιρόπι, πολύ. Έγινε λικέρ, έγινε κάποια παιδιά λοιπόν που είχαν πάει έξω, είχαν σπουδάσει, ήρθαν στα Πάτρια Εδάφη και είπανε, γονείς, κάντε πέρα, να λαμβάνουμε εμείς επιχείρηση. Και βάλανε, οι γονείς βάλανε την πείρα, τα παιδιά βάλανε τη γνώση. Τα τελευταία χρόνια έχει αυτή την τελευταία. Δηλαδή αυτό άρχισε να γίνεται ευρωπαϊκά. Με κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά που επιδοτούσαν νέα παιδιά. Εγώ έχω φίλες μου που φτιάξανε, δίνουνε, εξάγουνε τους σαλιγκαριούς, σαλιγκάρια αυτό, ναι, έξω ναι. Για κρέμες στη Γαλλία. Εκτός τα σαλιγκάρια, γιατί τα τρώνε πάρα πολύ γάλλοι. Πάρα πολύ, ναι. Που μπαίνουν μέσα σε βάζα και αυτά. Τρελαίνονται αυτοί για τα σαλιγκάρια. Και δηλαδή έχω γνωρίσει κάποια παιδιά νέα στην ηλικία μου και πιο μικρά που εκμεταλλευτήκαν αυτό το πράγμα και πάνω στην κρίση έγινε αυτό. Δηλαδή εγώ αυτό το συνάντησα το 2008, το 2009. Το καλό είναι ότι μπράβο υπάρχουν κάποιες ιδέες που πλέον υλοποιούνται. Ναι, και από νέους ανθρώπους
όπως και νέα παιδιά πλέον δεν ξενιτεύονται, δεν φεύγουν. Έχουν ευκαιρίες, έχουν κάποιες ευκαιρίες με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και μένουν εδώ στον τόπο τους. Στην αρχή αυτό που είπε η οικονομία, η οικονομική κρίση, αυτή η τηλεόραση που είπες ότι η τηλεόραση... Ναι. Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ, δεν υπήρχε ποτέ οικονομική κρίση. Αυτό μας το βάλανε εμάς στο μυαλό μας για να μας... Μιζεριάσουν. Μπράβο. Ποτέ δεν υπήρχε οικονομική κρίση, παιδιά. Γιατί όταν αυτή λέγανε οικονομική κρίση, εγώ μπορώ να σου πω που δούλευα και που δεν, ο οποίος γυρίζει, λέει, μυρίζει, έβγαζα χρήματα. Δηλαδή οι άλλοι πεινάγανε, λένε, εγώ όμως θέλει να δουλέψει, δεν τρεπόμουν να πάω να καθαρίσω τη γιαγιά καδίπλα, δεν τρέπομαι να πάω να κάνω σκάλες, δεν τρέπομαι να πάω να γίνω υπάλληλος γραφείου, δεν τρέπομαι, ρε παιδί μου, να κάνω δουλειά. Τα πόδια μου μόνο τρέπομαι. Όποιος θέλει να δουλέψει, δουλεύει. Όλα τα άλλα τα κάνω. Λοιπόν, όταν δεν φοβάσαι να δουλέψεις και υπάρχει ζήτηση, γιατί υπάρχει ζήτηση, βλέπεις και σου λέει, δεν βρίσκουμε delivery, δεν βρίσκουμε πολίτρια, δεν βρίσκουμε... Υπάρχει ζήτηση. Και θα πω και πάνω σε αυτό κάτι, αν μου επιτρέπει η Άννα, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι, αξιόλογοι, ακριβώς που το χόμπι τους το κάνανε επάγγελμα. Ναι. Το χόμπι, όπως είναι η ζωγραφική, όπως είναι και η μουσική και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, κλάδοι, όταν δεν βρίσκανε δηλαδή να κάνουν κάτι άλλο, έχουν μεγαλουργήσει εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι δεν έβρισκαν αλλού να δουλέψουν, ασχοληθήκανε με αυτό που αγαπάνε. Ακριβώς. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τώρα. Και ο αδερφός του γιού. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που βγάζουν από το χόμπι τους. Από τώρα και ένα άλλο παιδάκι που βέβαια εκείνο το παιδάκι το βρήκα έτσι με 2 χρονών. Αλλά είναι παιδί μου. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου. Ο Κωνσταντίνος μου τώρα στο ψάρεμα. Ωραία. Να. Τον βοήθησε ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, του κάνε τα αυτά, να γράφει σε πιο περιοδικά. Μπήκε σε αυτά, το άνοιξε τα μάτια από τα πιο μικρό παιδί. Ωραία. Τον πήρε και στη δουλειά στα ανταλλακτικά. Ο Κωνσταντίνος με το που σταθεροποιήθηκε και έκανε 5 γνωριμίες στο ψάρεμα, σου λέει: εγώ γίναμε δάσκαλος ψαρέματος. Τέλος. Παρετείται από τη δουλειά. Φεύγει, πάει Ισπανίες έτσι από εδώ από εκεί. Διδάσκει τον ξένο κόσμο πώς να κάνει σπίλινγκ, γιατί είναι. Το είδος του σπίλινγκ είναι μια τεχνική τώρα, τελευταία τα 10 χρόνια, 12. Και έχει γίνει δάσκαλος ψαρέματος. Δηλαδή, ή ψαρεύει για άλλους και οικονομάει, πάει και διδάσκει για άλλους. Το κάνει. Το έχει κάνει επάγγελμα. Και του αρέσει κιόλας. Το χόμπι του το έκανε επάγγελμα. Πολλοί θα μπορούσαν. Και τα πιο παλιά δεν ήταν εύκολο αυτό. Δηλαδή, ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, όταν ήταν 18 χρονών. Υπάρχει και δεν μπορούσε να πει: θα ζω με το ψάρεμα. Ακριβώς. Γιατί είναι στα ένσημα, θες το ένα. Να σου όμως τώρα που το ψάρεμα θα γίνει σαν τους σεκιουριτάδες και θα πρέπει να τελειώσει η σχολή για να γίνεις ψαράς. Είδες. Πόσοι σεκιουριτάδες, οι σεκιουριτάδες μέχρι και πριν 3 χρόνια, όποιος ήθελε πήγαινε και γινόταν σεκιουριτάς. Τώρα πρέπει να περάσει εκπαίδευση. Ναι, σχολή, οπωσδήποτε. Σχολή. Και αυτό είναι καλό. Κάποια, ναι, αυτό είναι καλό, γιατί ανοίγουν ειδικότητες. Ο διατροφολόγος. Εγώ έχω μία φίλη μου τώρα στο ΕΠΑΛ που πήγαινε, γιατί μου την έδωσε εγώ να πάω να κάνω γραφονιπιοκόμο. Το ξανακάλεσα στο χρόνο. Γιατί βλέπω τη δουλειά μου, αυτή που κάνω τώρα, δεν έχει μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή τη δουλειά. Αυτά τα γραφεία δηλαδή που δουλεύω εγώ, αν δεν κρατήσουν 2-3-4 χρόνια, δεν κρατήσουν παραπάνω. Δεν θα υπάρχουν. Το βλέπω αυτό. Άρα κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να αλλάξω. Και έτσι πάω για. Ναι, παρακάτω. Ναι. Τι ήθελα να πω, όμως κάτι θέλω να σου φέρω ένα παράδειγμα για ένα παιδί τώρα και στο πάνω. Θα το βρούμε παρακάτω, γιατί δεν θυμάμαι. Για την ειδικότητα, ειδικότητα. Ότι, ναι, ότι πρέπει. Τι ειδικότητα έχει βγει άλλη πηγανά. Α, είναι μια κοπέλα τώρα που έρχεται ξανά 47 χρονών και κάθεται στο δρανείο να δώσει πανελλήνιες, γιατί όταν ήταν μικρή δεν υπήρχε πανελλήνιες για διατροφολόγος να πάρει πτυχίο. Μάλιστα. Που να είναι αναγνωρισμένο από το κράτος, δημόσιο. Υπήρχαν ιδιωτικές σχολές, οι έξινοι και τέτοια, ναι. που έβγαινε διατροφολόγος, δημόσιο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Mm-hmm. Και το κάνει τώρα για να πάρει αυτό το δημόσιο χαρτί. Γιατί είναι κάποιες ειδικότητες που τώρα έχουν γίνει, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν, ναι, σωστά. Αυτό είναι καλό σωστά. Βέβαια. Έτσι θα πρέπει να γίνει και η ζωγραφική, τα καλλιτεχνικά και είναι εγώ ειδικότητα θα κάτι τα καλλιτεχνικά. Εγώ θα πω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή τυχαίνει και να γνωρίζω κάποια πράγματα. Και αντιπροσωπήθω φυσικά και πολλά παιδιά που θα ήθελαν να το πούν αυτή τη στιγμή. Η ζωγραφική και κάποιες τέχνες στην Ελλάδα, όχι στο εξωτερικό,
Θα έλεγα ότι είναι πλέον παρεξηγημένες. Κάποτε μάλλον, όταν ξεκινούσαμε και λέγαμε, αυτό το είχα βιώσει και εγώ, ότι θα γίνω ζωγράφος, σου έλεγε ο άλλος θα γίνει ζωγράφος. Τι θα πλανώδιος, δηλαδή πώς, όπως στη Γαλλία που ζωγραφίζουν στον δρόμο, εμένα, εγώ το ξέρω το όμπα μου. Γι' αυτό και ζωή και σπούδασα άλλο. Λοιπόν, σε περιπτώσει, κάποια στιγμή όμως μετά, δηλαδή έδινε στην καλών τεχνών, έδινε ζωγραφική. Έμπαιναν κάποιοι, όχι, δεν, όχι, λάθος, δεν έδινε ζωγραφική. Η καλών τεχνών υπήρχε μέσα στις Πανελληνίες και μπαίνανε άσχετοι, οι οποίοι δεν είχαν να κάνουν με τη ζωγραφική, γι' αυτό ήταν και η σχολή δηλαδή των πλουσίων κάποια στιγμή, βλέπουμε δηλαδή από εκεί ξεκινήσαν και γίνανε και κάποια μεγάλα φροντιστήρια και ξέρουμε τι γίνεται γύρω γύρω. Λοιπόν, τώρα όμως που έφυγε από ειδικότητα, γιατί μιλάμε για ειδικότητες και δίνεις κατευθείαν στην καλών τεχνών, θα έχεις περισσότερες πιθανότητες να μπεις και να βγεις ζωγράφος και καλός ζωγράφος. Όχι ότι είναι καλά τα πράγματα και τελευταία, γιατί βλέπουμε και γύρω μας πως η μπανάνα φύγει π.χ. Λοιπόν, αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι πλέον είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα που έχουν διαχωρίσει την σχολή, δηλαδή αυτούς που θέλουν να πάνε να μάθουν ζωγραφική και μαθαίνουν από εργαστήρια, μόνοι τους, από εργαστήρια, από ανθρώπους που ξέρουν να ζωγραφίζουν, από επαγγελματίες και γίνονται ζωγράφοι, μάλλον εδώ θα το λέγα καλλιτέχνες. Πρώτα καλλιτέχνες και μετά ζωγράφοι. Είναι πολύ βαριά η λέξη ζωγράφος. Είναι βαριά. Τους λέμε, όχι τους λέμε, λέμε ζωγράφος. Όμως ο ζωγράφος περικλεί πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να υπάρχουν χρόνια. Χρόνια τα οποία πρέπει να έχεις πρακτική εξάσκηση. Έχεις κάνει πρακτική εξάσκηση πολλά χρόνια για να πεις ότι είσαι ζωγράφος. Yeah, χρόνια. Τώρα εγώ θα πάω να πω ότι είμαι ζωγράφος. Εγώ τώρα όχι βέβαια, είναι καλλιτέχνες, πολύ καλλιτέχνες. Είμαστε καλλιτέχνες, τελείωσε. Μας δείτε σκέλα, πρέπει να ζωγράφω. Πρώτα απ' όλα μαθαίνω πράγματα που δεν τα ήξερα. Τον τίτλο πιστεύω ότι τον αποκτάς με τα χρόνια. Απλώς κάπως πρέπει να τον λέμε κάποιον, έτσι, και να χαρακτηρίσουμε τι είναι ο καθένας. Κοίταξε να δεις, όπως και συγγραφέας δεν λέγεσαι με ένα βιβλίο. Όχι βέβαια. Όπως και ποιητής δεν λέγεσαι με ένα βιβλίο ή με δύο. Για να γίνεις ποιητής θα πρέπει να έχεις γράψει βιβλία. Για να γίνεις συγγραφέας θα πρέπει να έχεις γράψει και κείμενα και αυτά. Για να γίνεις δημοσιογράφος το ίδιο. Έτσι, για να έτσι. Γίνεις παρουσιάστρια το ίδιο. Δηλαδή, να έχεις περάσει από πάρα πολλά πράγματα για να φτάσεις μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ θα σου πω κάτι άλλο που συνάντησα τώρα εδώ στη θεατρική ομάδα. Πάω εγώ τώρα και μπαίνω μέσα σε ένα σχολείο και κάνω παράπονο και λέω, δεν παίζω εγώ γιατί η σκηνή είναι μικρή. Δηλαδή, δεν σε ξέρει η μάνα σου και ο πατέρα σου, ρε εγώ θα επιθυμούσα να το δέσω με την άλλη όμως αυτό. Θα πω το εξής, ότι υπάρχουν όμως και πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες που ζωγραφίζουν πολύ καλύτερα, είναι πολύ πιο αξιόλογοι. Είναι και ταπεινοί. Όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι είναι πολύ πιο αξιόλογοι κάποιοι που δεν έχουν πάει καλών τεχνών, δεν έχουν πτυχίο. Είναι αυτοδίδακτοι και ζωγραφίζουν πολύ καλύτερα από άλλους που έχουν πτυχία. Γιατί δεν έχουν κάνει πρακτική εξάσκηση. Οι άλλοι. Ναι, ενώ αυτό. Κάποιοι άλλοι που αγαπάνε το χόμπι τους, ας πούμε την τρέλα τους, τη λαχτάρα τους και κάνουν και το έχουν, δηλαδή κοίταξε το δουλεύουν κάθε εγώ πάω και τελειώνω γιατρός, ωραία. Ναι, άμα δεν είναι πάω, πολύ καλύτερη. Άκουσε με, πάω και τελειώνω και παίρνω το πτυχίο του γιατρού. Δεν γίνομαι γιατρός όμως αν δεν κάτσω και 10 χρόνια να κάνω πρακτική. Αν δεν πάω στα δημόσια νοσοκομεία, και θα ξέρεις και θα το λέτε αυτό, παιδιά, σας το λέω πρακτικά. Να δεις την τρέλα που επικρατεί. Αυτό ισχύει, ότι ένας γιατρός θα κοιτάξεις έχει κάνει σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν έχει κάνει τον εμπιστευτής. Και όμως πολλοί πάνε καλών τεχνών, πάνε σε σχολές, παίρνουν το πτυχίο και δεν το συνεχίζουν. Όχι, γιατί δεν κάνουν πρακτική. Ακριβώς. Πήρανε μόνο το χαρτί. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ πάω και γίνομαι βρεφονιπιοκόμος, άμα δεν κάτσω με 50 μωρά. Γιατί ίσως έχουν πάρει την πίεση. Θα είμαι βρεφονιπιοκόμο. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Θα σου πω το άλλο. Εγώ πήρα ιδιαιτερότητα προγραμματίστρια. Είμαι προγραμματίστρια. Όχι. Για να σε δω. Ρε παιδί μου, μπορεί να ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν κάνω πρακτική κάθε μέρα να φτιάχνω ιστοσελίδες, να είμαι υπεύθυνη, πώς είναι τώρα το πεδίο μηχανογράφο σε εμάς.
αφού δεν έχω αυτή την καθημερινή αυτή με, τις, με τα προγράμματα με αυτά, το ξεχνάς. Πάει, τελείωσε, πέταξε το πουλάκι. Μόνο στα γράμματα θα πρέπει να τα ξαναδιαβάζω, να τα θυμηθώ. Έτσι, έτσι. Με καταλαβές. Σωστά. Άμα μπορεί να ξέρω τα βασικά, αλλά... μέρα τελείωσε. Γίνεσαι κομμότρια. Κομμότρια. Άμα δεν κουρέψω χίλια κεφάλια, δεν είμαι καλή. Και κάτι άλλο, Ολυμπία μου. Στα πάντα υπάρχει εξέλιξη διαχρονικά. Καλά, και πρέπει να την παρακολουθείς. Είναι κομμότρια από τη γέννησή της και δεν το έχει ακολουθήσει καν αυτό το αυτό. Και άμα κάτσεις στο κεφάλι σου, θα σε βγάλει. Λες και είναι η καλύτερη κομμότρια του κόσμου. Κι όμως δεν τσ' άρεσε να γίνει κομμότρια. Η Άννα όμως είναι αυτοδιδακτή, αλλά ακριβώς κάνει πρακτική. Πρακτική. Κάνει πολύ πρακτική εξάσκηση, δουλεύει καθημερινά. Άρα να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Ακριβώς. Ότι όλα, χωρίς δουλειά τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Χωρίς εξάσκηση τίποτα δεν γίνεται. Τι και αν έρθω εγώ και γραφτώ στην ομάδα, όχι, τι και αν έχω το χαρτί του το ποιητή, του ζωγράφου, γι' αυτό, άμα δεν κάνω την εξάσκησή μου και δεν δουλέψω και δεν εστιάζω. Και άμα δεν το αγαπάς. Μα... άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, όσο και να το κάνεις, όσο και να το προσπαθείς, δεν πρόκειται να το κάνεις καλά. Ναι. Έτσι. Και εγώ πιστεύω και ένα άλλο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταλέντο, αλλά ήταν τεμπέληδες. Π.χ. η Ολυμπία, εγώ. Είμαι λίγο τεμπέλα. Και έτσι δεν καταφέρνεις αυτά που θες, όταν είσαι λίγο τεμπέληδες. Το λέω αυτό και για μένα. Απλά στη ζωή δεν είναι θέμα τεμπελιάς. Είναι θέμα συστήματος. Πρέπει να είσαι συστηματικός σε ό,τι κάνεις και να μην περιμένεις αποτελέσματα. Σε κοντινό χρονικό διάστημα, βραχυχρόνια. Μόνο μακροχρόνια φαίνονται τα πράγματα. Έχει δίκιο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λίγο, 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 λίγο να χτίζουμε τις πυράμιδες. Να βάζεις ένα σκοπό και να εξελίσσεσαι. Είπε το σωστό. Εξέλιξη. Αυτό. Σιγά σιγά εξελίσσεσαι. Και όταν κάνεις με θετικούς ανθρώπους φωτεινούς παρέα, μα τι λέει, να κάνεις πάντα με ανθρώπους που τους αρέσει το νέο, το καινούργιο, η εξέλιξη, για να σε παρασέρνουν μαζί τους στην εξέλιξη. Έτσι μας παρασέρεις και εσύ τώρα στο χρόνο. Και πάντα βέβαια να μην ξέρεις. Είναι καλό να λες, δεν ξέρω. Σωστά. Και θέλω να μάθω, αυτό εννοώ, το να μην το παίζουμε παντογνώστες, τα ξέρουμε όλα. Όσο μαθαίνεις, έτσι είναι. Μα είναι τόσο ωραίο, όταν μαθαίνεις το λέμε και 5 χρόνια παιδί, νιώθεις ότι είναι, Μα δεν είναι και ωραίο να... άμα τυχόν τα ξέρεις όλα, τότε τι κάνουμε. Πρέπει κάθε μέρα, έτσι, η ζωή είναι με ένα σχολείο. Ναι, αυτό σε κρατάει και νέο, νομίζω. Νομίζω μας κρατάει νέος αυτό. Σωστά. Λοιπόν, είναι μεγάλη η χαρά. Εγώ εσένα δεν σου λέω τώρα, θα τα ξαναπούμε. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά για την κυρία Άννα που μας έκανε ποδαρικό. Είναι ποδαρικό, ναι. Μια καινούργια στήλη που ξεκινήσαμε. Έτσι. Που νομίζω ότι το 2020 θα εξελιχθεί ακόμα καλύτερα. Να υπενθυμίσουμε... Ναι, να μπορούμε να ξανακάνουμε και άλλη εκπομπή κάποια στιγμή με ποίηση. Γιατί θέλω να δεις και αυτή την πλευρά των καλλιτεχνών. Δεν είναι μόνο ζωγράφος, το είπα πριν. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα, εγώ κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα παρουσιάζω ποιητές, συγγραφείς και αυτά. Έτσι γνώρισα και την Αντριάννα, έτσι γνώρισα και τον Θεοχάρη. Θα είναι τιμή μου μια τρίτη Τετάρτη να έρθεις, να διαβάσουμε τα κείμενα. Πω, τι ωραίο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου. Και εμένα δική μου. Όπως να τα συνδυάσουμε και με μουσική άλλη φορά. Έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να πούμε. Κάναμε το πρώτο μπαμ. Επειδή, κοίταξε να δεις, αυτοί που με παρακολουθούν ξέρουν ότι η Ολυμπία είναι αγχωτική, έρχεται από τη δουλειά, θα είναι και άβαφτη, θα είναι δεν και αυτά. Δεν σε αφήνουμε τώρα. Εντάξει. Μια χαρά είναι η Ολυμπία. Δεν σε αφήνουμε να αισθανθείς έτσι, άσχημα, πώς το λένε. Δεν είσαι άσχημα, καταρχήν δεν υπήρχε. Απλά θα είμαστε και πιο οργανωμένοι, θα το οργανώσουμε και πιο καλά. Γι' αυτό να μας συγχωρούν δηλαδή. Αυτό ακριβώς, ναι. Υπάρχουν και τα τρακ, υπάρχουν και όλα. Μπράβο. Εγώ θέλω να χαιρετήσω τους φίλους μας, φτάσαμε 8 η ώρα. Να πούμε ότι και καλά Χριστούγεννα, γιατί τώρα θα τα πούμε μετά. Εμείς θα τα πούμε, πρώτα ο Θεός, δεν θα κάνουμε την πρώτη Τετάρτη, περίμενε ημερομηνιακά, είμαστε πώς είμαστε, η πρώτη Τετάρτη είναι πρωτοχρονιά. Ναι. Δεν κάνω εκπομπή. Θα τα πούμε το νέο χρόνο. Η δεύτερη Τετάρτη... Γιατί έχουμε και εμείς πάρα πολλά. Είναι 7-8, είναι 9 του μήνα. Το νέο χρόνο. Ή θα κάνουμε 9 και θα ξεκινήσουμε μαζί,
ή θα το κάνουμε την επόμενη δεκαπόσο. Το νέο χρόνο, γιατί έχουμε και εμείς πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Να ξανατιμήσουμε την έκθεση το Σάββατο. Ναι, η έκθεσή μας είναι το Σάββατο στο BoArt, Σαρή 21 στο Πισίο. Έχουμε τα εγγένειά μας στις 7 η ώρα, με πολλούς καλλιτέχνες, εκλεκτούς και πολλούς φιλότεχνους που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Και ένα πάρτι. Μετά το εγγένεια της έκθεσής μας, κάτω, σας έχουμε ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο πάρτι. Θα διασκεδάσουμε δηλαδή και θα πούμε καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Όλοι μαζί οι καλλιτέχνες από παντού, μας θυμάνε από παντού, πηγαίνουμε και εμείς παντού και έρχονται. Γινόμαστε μία παρέα, μία όμορφη παρέα και όχι μόνο η εικαστική φυσική, φυσικά, από όλους τους χώρους. Και περνάμε καλά. Σας ευχαριστώ, κορίτσια, πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και τον Αφανή ήρωα. Αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα μαζί, θέλω να κλείσουμε την επόμενη εκπομπή με προτάσεις, μεγαλυντικές προτάσεις, με το πώς μπορούμε να γίνουμε όμορφες τα Χριστούγεννα, πώς θα καλοποιηθούμε και τέτοια. Θα δω λοιπόν, θα δείτε τι θα κάνουμε, ναι, για να ετοιμαστούμε για τα Χριστούγεννα. Ωραία. Τώρα, πιστεύω να έχω και μια αστρολόγο με το που θα ξεκινήσει η εκπομπή το ίδιο της 20, μια στάνταρ αστρολόγο που θα έρχεται μια φορά το μήνα να μου λέει για όλο το έχω να σου προτείνω σε αυτό που κάτι, θα σου πω άλλη ώρα, αν και εγώ ξέρεις με τα άστρα δεν τα έχω καλά. Πιστεύω στη χημεία των ανθρώπων και όχι στα ζώα και στα άστρα. Εγώ τα θέλω να σπάσω τον πάγο. Και βέβαια κάποιοι μου λένε καλά πιστεύεις στο Θεό, πιστεύεις και ο γιος μου μπορεί αυτό. Πάντα μια φίλη η οποία είναι όνομα. Αλλά είναι σπάει τον πάγο. Πάντα τα ψέματα. Και εκτός από αυτό, κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι, εγώ δεν τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Τώρα να ανέβω στον Απόστολο Πέτρο. Θα μου πει καλά πιστεύω. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με ένα αλφα χαρακτήρα. Γεννιούνται. Μετά απλά διαμορφώνουν αυτό το χαρακτήρα, τον εμπλουτίζουν. Η Ένωση Φυσικών Ειδικών είχε κάνει ένα σεμινάριο πάνω σε αυτό και άκουσα πολύ σωστά φυσικού σου λέει ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα είναι γεννημένο με τα άστρα. Βέβαια ο άνθρωπος στο αίμα του έχει ένα συστατικό από τη σελήνη. Στο DNA μας έχουμε ένα συστατικό από τη σελήνη. Το ότι σεληνιαζόμαστε υφίσταται. Ναι. Το ότι σελήνη, το είπαν αυτό τώρα σου λέω πάρα πολύ, γιατί ήμουν σε ένα σεμινάριο και το λέγανε αυτό και άκουσα πάρα πολλούς γνωστούς του φυσικού στο γραμματικά. Υπάρχει επιρροή από το σύμπαν, ναι, φυσικά και υπάρχει. Αλλά μα είμαστε και πλάσματα του σύμπαντος, έτσι. Μόνο η σελήνη μας επηρεάζει. Δηλαδή αν πούμε ότι κάτι λέγανε τώρα αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι, αν κάτι πούμε ότι μας επηρεάζει, επειδή στο DNA του ανθρώπου υπάρχει ένα συστατικό που υπάρχει και στη σελήνη, να πούμε ότι μπορεί από αυτό να επηρεαζόμαστε μόνο από τη σελήνη. Εγώ το μόνο που πιστεύω ότι επηρεαζόμαστε είναι το περιβάλλον μας. Εκεί που μεγαλώνουμε και αναπτυσσόμαστε. Σωστό αυτό. Το πώς μας μεγαλώνουν, το τι πεπιθήσεις μας βάζουν, τα πόσα μη μας λένε, γιατί κάθε μήνα πρέπει ένα κόμιξ καινούριο που βάζεις ένα παιδί, να το ξέρεις. Δυστυχώς. Εγώ τώρα μαθαίνω πολλά στο σχολείο και λέω πού φεύγουν, αλλά εγώ κάνεις τα μάνα. Το μη θα έλεγα ναι, ότι σε βάζει σε μια διαδικασία που δεν μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα. Ναι, κόβει τον αέρα. Κόβει τον αέρα, δηλαδή λέει σαν παιδί μη. Και αμέσως του κόβει το αυτό. Ενώ πρέπει να του πεις παιδί μου αυτό, να του το αιτιολογήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ από ό,τι καταλάβατε παρέα εδώ πέρα που είμαστε μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Σίγουρα, σίγουρα. Και δεν τις έχω φέρει ούτε ένα νερό. Να είσαι καλά, Ολυμπία μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2020. Και να πούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά. Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλους. Καλές γιορτές σε όλους. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος που θα έρθει και να είναι όμορφος. Να είναι χαρούμενος και χρωματιστός, εγώ θα πω. Και δημιουργικός και χρωματιστός. Και χρωματιστός και λιγότεροι άνθρωποι που να. Μην γελάνε. Βλέπουμε τα ατυχήματα. Θα ήθελα να γελάνε οι άνθρωποι, να γελάνε, να τα πετάνε όλα έξω. Έτσι, να έχουν θετική διάθεση
και χρώμα. Γιατί η ζωή είναι ασπρόμαυρη. Ναι. Να έχουμε πολλές ομορφιές, χρώμα και χρώμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε καλά, Λυδία μου.